Ο COVID άλλαξε την πορεία εξέλιξη της κοινωνίας και των ανθρώπων. Δηλαδή, είναι όπω την μπαλάν του πιγιάρτου που, όπω είχε μια πορεία, χτύπησε σε μια άλλη και πήρε μια άλλη πορεία. Το μεγάλο κίνδυνο στην υπόθεση αυτή που κοπεντιάζουμε είναι το misperception. Η λανθασμένη αντίληψη που μπορεί να δημιουργηθεί σε αυτή την περίπτωση και σου είπα ότι αυτό έχει πολύ σημαντικέ επιπτώσει στην ε, πολιτική, στην οικονομία, την κοινωνία. Μπορεί μια προσωμείωση λογισμικού να αντικαταστήσει τον Πρίτανη Παντελή Σκλιά. Να είμαι παρό στην αίθουσα χωρί να είμαι παρόν, αλλά παράλληλα να μην είμαι καν εγώ. Η τεχνολογία πότε εξελίσσεται στη διάρκεια των πολεμικών σειράξεων. Ενδεχομένω τώρα να έχει αυτό το μοτίβο να έχει σχετικά ξεπεραστεί, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλου τύπου προκλήσει. Σα λέω ότι έχει παραδοξότητε και είναι και επικίνδυνη. Είπαμε μια λέξη κλειδί, παραπληροφόρηση mm. και λαθασμένη αντίληψη και με παίρνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού πώς αξιολογείς το σκηνικό των... της προεκλογική περίοδος στην Αμερική τώρα. Μπορεί να δείχνουν σήμερα τις δημοσκοπήσεις ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι της αντιπροέδρου. Υπάρχει όμως η εξή ιδιαιτερότητα στο εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Έχουμε περιπτώσεις που έχουμε εκλογεί προέδρου των ΗΠΑ με μιοψηφία. Και πώς κρίνουμε αν κάποιος είναι ηγέτης όταν η πλατφόρμα πλατφόρμα κρίσεω είναι τα social media με ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό. Δηλαδή τα fake news, την παραπληροφόρηση, το AI, τι παρεμβολέ εταιριών, προσωπικότητων. Δηλαδή βλέπουμε στο Twitter ξεκάθαρα την υποστήριξη του Elon Musk προ τον Trump. Εύκολα μπορούμε να πούμε, ξέρει κάτι, η ψήφο ταυτίζεται με την τσέπη. Ναι, είναι έτσι. Απ' την άλλη, όμω, υπάρχει και μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Οι κοινωνικέ και οικονομικέ ανισότητε δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει διαχρονικά. Οι πολύ λίγοι πλούσιοι και οι πάρα πολύ φτωχοί είναι μια πραγματικότητα. Το πρόβλημα με τα social media είναι ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση. Αν υπήρχε τεκμηρίωση, και δεν μπορεί να υπάρξει τεκμηρίωση, να στο πω διαφορετικά έτσι, χωρί τεκμηρίωση δεν χαρακτηρίζεται νέα γνώση. Αν ήσουν, Ανέμελο ήμουν. Ανέμελοι είναι και τώρα. Βεβαίω είχαμε δυνατότητα τότε επίση να γίνουμε θύματα λαθασμένης πληροφόρηση. Βεβαίω και ήμασταν αφελεί. Ο τρόπο όμω και το περιεχόμενο τη ανεμελιάς είναι αυτό το οποίο αλλάζει. Όχι η βάση αυτού του ποιοτικού χαρακτηριστικού. Αυτό που αλλάζει είναι η ένταση. σήμερα στο σημερινό επεισόδιο έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον Βρίτανη του Νεάπολης University Παντελής Σκλιάς Μάλιστα. Σωστά το... Μια χαρά το είπατε Το, το προφέρα Μια χαρά το έχετε προφέρει Και επίσης είναι δική μου χαρά και τη να είμαι κοντά σου Να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση Και ευελπιστώ γόνιμη και αποδοτική Και ποιος όμορφος άνεμος σε στην Κύπρο πριν πόσα χρόνια. Στη ε, δική μου περίπτωση ο, στην ακαδημαϊκή πραγματικότητα ε, και αν παρακολουθήσετε κάποια ε, απονομή πτυχίων ή ορκομοσία φοιτητών ή ό,τι άλλο όπως το ονομάσετε συνήθως ε, έχουμε την, τον όρο τύχη αγαθή. Στη δική μου λοιπόν περίπτωση αυτό το οποίο ε, ο άνεμος ο οποίος με έφερε στην όμορφη Κύπρο ε, νομίζω ότι ήταν μια σειρά από τυχαία γεγονότα, πραγματικά τυχαία γεγονότα, τα οποία συνέβησαν και τα οποία με έφεραν σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος και την Κυπριακή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην πορεία με ενέπνευσε, και το εννοώ αυτό, η προσωπικότητα του αείμνης του Μιχαλάκη Λεπτού, του ιδρυτή του Ομίλου Λεπτός και του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος, πραγματικά ένας πεφωτισμένο άνθρωπος, ένας οραματιστής, ε, με ενέπνευσε λοιπόν αυτή η προσωπικότητα. Ε, στην πορεία με εμπιστεύτηκε. Κάναμε πράγματα μαζί σε ό,τι αφορά στο Πανεπιστήμιο και στην πορεία ε, ενσωματώθηκα στι τάξει του Κυπριακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Νεάπολη Πάφο. Και πρέπει να σα πω ότι είχα την τιμή επίση να υπηρετήσω στο Δικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλιση Ποιότητα τη Κυπριακή Δημοκρατία, Α, Ότι ήταν αυτό. Αυτό ήταν το 2016. Και το 2018 το εξελέγην ε, πριν ήταν στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος και την περίοδο 2022 ε, είχα την τιμή να διατελέσω πρόεδρος της ε, Συνόδου των Πρετάνεων της ε, Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, η περίοδος του COVID, του κορονοϊού, όπου έπρεπε να μετατρέψουμε, να γυρίσουμε το σύνολο της λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Κύπρου σε εξαποστάσεως να διατηρήσουμε το κύρος των κυπριακών πτυχίων η Σύνοδος των Πριτάνιων τότε έκανε μία δουλειά η οποία είχε να κάνει με μία συνεχή διαβούλευση τόσο με, τα, με τους βασικούς key players stakeholders τη Κυπριακή Δημοκρατία, τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, το Υπουργείο Παιδεία, το Υπουργείο Υγεία, αλλά παράλληλα και, τους, και του βασικού δρόντε στην ελληνική δημοκρατία, το ΔΟΑΤΑΠ, το φορέα δηλαδή που αναγνωρίζει και αντιστοιχεί τα κυπριακά πτυχία με τα ελληνικά με το Υπουργείο Παιδείας τότε, αλλά και όχι μόνο. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, πρέπει να σας πω. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε στις προκλήσεις της εποχής, καταφέραμε να διατηρήσουμε το κύρος των πτυχίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αξιοπιστία των πανεπιστημίων, δεν αναφέρουμε μόνο στο Πανεπιστήμιο Νέα πολύ Πάφος, και νομίζω ότι βγήκαμε νικητές από αυτή την υπόθεση. Οι προκλήσεις συνεχίζονται, είμαστε τώρα σε μια άλλη φάση, συνεχίζουμε. Να μείνω λίγο στο κομμάτι της διαχείρισης της πανδημίας ως επικεφαλής της των Τη ε, συνέντευξη των Βρετανών. Ναι. Ο COVID άλλαξε την πορεία εξέλιξη τη κοινωνία και των ανθρώπων, Δηλαδή είναι όπω την μπάλα του Μπιγιάρντου που όπω είχε μια πορεία, χτύπησε σε μια άλλη και πήρε μια άλλη πορεία, Ναι, σίγουρα. Ε, θα σας είναι, είναι θετικό το πρόσημο ή αρνητικό. Αυτό το πρόσημο. θα το αξιολογήσουμε όχι τώρα. Νομίζω θα περάσουν κάποια χρόνια για να δούμε τον, ε, ε, αν, ε, αν αυτέ οι αλλαγέ οι οποίε συνέβησαν στην, πρώτα απ' όλα στην κοσμοθεωρία μα. Μπορούμε να δούμε κάτι όμω. Κοιτάξτε, μπορώ να σα πω το εξή απλό πράγμα. Ε, πριν, την, πριν τον κορονοϊό, η, η φράση που έλεγε, η φράση ενό υποψήφιου για μια ε, επαγγελματική θέση, για την κάλυψη μια επαγγελματική θέση του τύπου Εγώ δεν μπορώ να έρχομαι πέντε μέρε την εβδομάδα γραφείο, μπορώ να έχουμε μέχρι δύο ή μέχρι τρει ημέρε την εβδομάδα γραφείο. Δεν υπήρχε. Δηλαδή πριν τον κορονοϊό δεν υπήρχε η λογική ότι ξέρει, μένω στο σπίτι μου και δουλεύω από το σπίτι δύο ή τρει ημέρε. Σωστά. Νομίζω έτσι είναι. Τώρα η φράση μένω από το σπίτι μου λέει: Έρχομαι, θέλω να συνεργαστώ μαζί σα, μαζί σου, αλλά ξέρει, πρέπει δύο μέρε την εβδομάδα να μένω στο σπίτι και εγώ θα είμαι full time. Ωραία. Πλήρω απασχόληση. Είναι, θα έλεγα, σχεδόν καθημερινότητα. Και απαι, ναι, απαιτεί αυτό απαιτείται, όμως, μάλιστα, σε αρκετέ περιπτώσει. Το, το απαιτείται ή όχι είναι ένα άλλο θέμα, αλλά αυτό από μόνο του αντιλαμβάνεστε ότι πρώτον σημαίνει, επαναλαμβάνω, μία ε, στρατηγική αλλαγή στο mindset στον τρόπο σκέψη δηλαδή, στην οτροπία, στην αντίληψη. Παράλληλα, όμω, συνεπάγεται ε, εκρηκτικέ αλλαγέ στην λειτουργική και επιχειρησιακή δομή μιας επιχείρησης αλλαγές τώρα οι οποίες βεβαίως έχουν και επιπτώσεις στο νομικό-θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Άρα σας έδωσα ένα πολύ απτό παράδειγμα το οποίο όμως είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας και το οποίο έχει αποτελέσματα και συνέπειες πρώτον σε επίπεδο αντιλήψεων Προσδοκιών. Δεύτερον, σε επίπεδο οργανωσιακό λειτουργικό. Και τρίτο σε επίπεδο θεσμικό. Όταν λέμε θεσμικό, εννοούμε περί ασφάλεια εργοδότη. Ναι, το εργατικό δίκαιο. Εργα... Πώ εφαρμόζεται πρέπει, εκεί, πρέπει... Δηλαδή, όταν προσλάβει ένα άτομο πέντε μέρε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεω, πού πάει αυτό το ασφάλεια εργοδότη, εργοδοτούμενο. Ε, αυτά είναι από τα ζητήματα τα οποία νομίζω ότι απασχολούν ε, του ε, ε, ειδικού του εργατικού δικαίου, αυτό που παει αυτο το ασφαλεια εργοδοτη εργοδοτουμενο αυτα ειναι απο τα ζητηματα τα οποια νομιζω οτι απασχολουν του ειδικου του εργατικου δικαιου αυτο μολι σα είπα τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τον εργαζόμενό σου, κάνει ακόμα πιο επιτακτικό την ανάγκη να έχει συγκεκριμένου στόχου και παραδοτέα στη δουλειά σου, τον τρόπο που οργανώνεσαι εσωτερικά την εσωτερική δομή τη επιχείρησή σου, γιατί ακριβώ πρέπει να ενσωματώσει τη λειτουργία και ανθρώπου οι οποίοι έχουν να κάνουν με, είναι εντό του κτηρίου, να το πω έτσι, του βλέπει καθημερινά, και άλλου του οποίου μπορεί να μην δει και ποτέ. Άρα θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ε, αυτό από μόνο του δείχνει ε, πόσο σημαντικές επιπτώσεις έχει φέρει ε, ο κορονοϊός στην, ε, έχει δημιουργήσει συνθήκες μιας νέας πραγματικότητας. Νομίζω δημιουργεί και καινούργιες πραγματικότητες. Δηλαδή ένα νέο ζευγάρι στα 30 Μπορεί να σκεφτεί ότι θα μπορεί να δουλεύει σε διαφορετικέ χώρε, αλλά να εργοδοτείται από μια εταιρεία η οποία η βάση τη να είναι κάπου αλλού. Αυτό πώ επηρεάζει γενικά τον τρόπο που βλέπουν οι νέοι τον επαγγελματικό τους μέλλον, σαν καριέρα. Ε, εγώ θα πω πριν... Συμφωνείς πριν, με αυτό που είπα, ισχύει. Απόλυτα, απόλυτα. Yeah. και πρέπει να σας πω και το εξή. και το ζούμε και καθημερινά. Ε, και το ζούμε και όσοι έχουμε και παιδιά, ξέρετε. Ε, πλέον ε, η έννοια του πολίτη του κόσμου, πολίτης του κόσμου, ενσωματώνεται πολύ πιο εύκολα πλέον στον τρόπο λειτουργίας Ενό νέου ανθρώπου, στον τρόπο που κινείται κανείς, που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν 10 χρόνια ή πριν 20 χρόνια. Ναι. Με άλλα λόγια, δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ε, οι νέοι άνθρωποι καλούνται πλέον ε, να προσαρμόσουν τις δικές τους συνθήκες και την καθημερινότητά τους, αλλά και να προσαρμοστούν, όχι μόνο να προσαρμόσουν και να προσαρμοστούν, με τέτοιο τρόπο, Έτσι ώστε ακριβώ να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Καφεδάκι νερό. Εννοείται. Στην ώρα του. Ναι, ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο. Fashionably late. Είναι ξεκάθαρο. Το κάνει ε, πιο. Τηρήσει τι δεσμεύσει σου. Πρέπει να πω. Ε, δεν είπαμε τι ώρα θα έρθει. Είπαμε θα έχει καφέ. Εντάξει, ναι. Μου είπατε θα περιμένει ο καφέ. Λέγαμε για τι νέε πραγματικότητε όσον αφορά την νοματική σκέψη Εργοδοτήσης ναι, δεν είναι νοηματική η σκέψη τη εργοδότηση. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι μια νέα πραγματικότητα. Νομαδική, είπα. Νομαδική, συγγνώμη. Ναι. συγγνώμη. Ε, ναι. Και πάλι, ε, η, νομαδική, η νομαδική πλέον, ε, οι σύγχρονες ομάδε επίση είναι μια νέα πραγματικότητα. Ε, το ζείτε, νομίζω, το ζούμε και στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον ότι υπάρχει πολλοί κόσμο, ο οποίο πολλοί νέοι άνθρωποι, πολλοί επαγγελματίε, έτσι οι οποίοι πλέον κατοικούν ε, σε ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο είναι, ε, θα έλεγα, ε, τουλάχιστον πάρα πολύ έτσι, ελκυστικό. Της αρισκείας τους. Ε, ε, ναι, και την ίδια στιγμή με, με, με χαμηλότερο κόστος ζωής. Έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό. ή Μπορούμε να πούμε και πιο ποιοτικό. Ε, σίγουρα, ναι, αυτό. Δηλαδή, έχει ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο είναι πολύ ελκυστικό, ε, σίγουρα έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, υπ' αυτή την έννοια τα το αναφέρω. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε όντω ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν πλέον την, την χωροταξία της παγκόσμιας οικονομίας της παραγωγικής διαδικασίας και της και του τρόπου δουλειάς. Είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Α, αυτό όμως α... σας είπα ότι όλο αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο αυτές που βλέπουμε ναι. αλλά έχει επιπτώσεις και στο θεσμικό στο θεσμικό περιβάλλον. Δηλαδή, πώ διαμορφώνεται πλέον οι εργασιακέ σχέσει, πώ αξιολογεί ανθρώπου. Ε, πολύ απλά. Τη διαδικασία πρόσληψη. Πώ φορολογεί. Αυτό είναι. Λοιπόν, ε, αντιλα... είναι πρόκληση αυτό. Ναι, λέω. Όλα είναι πρόκληση, ξέρετε, και είναι αποτέλεσμα τη νέα πραγματικότητα. Ω εκ τούτου, ε, δεν μπορούμε να ε, θεωρούμε ότι είμαστε εκτό αυτή τη. Ε, ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Επηρεάζει, επηρεάζει και τι εργασιακέ σχέσει, δηλαδή τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού, τον τρόπο που λειτουργούν οι ομάδε. Οπωσδήποτε. Ε, το, το, βιών, το, το, βιών, το βιώνετε κι εσεί στον ακαδημαϊκό κόσμο. Ε, βέβαια. Έχουμε έτσι άλλω ε, μια πολύ αποτελεσματική μονάδα εξ αποστάσεω εκπαίδευση για να στηρίζουμε μαθησιακά τα εξαποστάσεως προγράμματά μας ενώ εξαποστάσεως όχι αυτά που ανα όχι τα συμβατικά που αναγκαστικά ε, μετατρέψαμε σε εξαποστάσεως και ξανά επιστρέψαμε πλέον σε συμβατική διαδικασία ε, μαθησιακή διαδικασία ενώ αυτά τα οποία πιστοποιούνται με την εξαρχής εξαπο, εξ εξαποστάσεως με μία συγκεκριμένη ε, μαθησιακή ε, διαδικασία, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ε, παροχή τη γνώση με την εξαποστάσεω εκπαίδευση. Εκεί λοιπόν έχουμε μια αρκετά οργανωμένη τολμώνα, από μονάδα εξαποστάσεω εκπαίδευση. Αντιλαμβάνεστε ότι καλούμαστε να στηρίξουμε λοιπόν ένα σημαντικό αριθμό ε, φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, οι οποίοι δεν έχουν φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο και την ίδια στιγμή μια σειρά από συνεργάτε οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή τη μαθησιακή διαδικασία. Οι οποίοι επίση δεν έχουν φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο. Αυτό δεν αφορά μόνο στο Πανεπιστήμιο, είναι ένα πολύ που πρέπει να πω, αφορά στο σύνολο των Κυπριακών Πανεπιστήμιων. Άρα, ε, αντιλαμβάνεστε ότι αυτέ οι αλλαγέ, αυτέ οι τροποποιήσει, έχουν πλέον δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στι εργασιακέ σχέσει, στον τρόπο που αξιολογούμε του ανθρώπου αυτού, του συνεργάτε αυτού, στον ορισμό των KPIs, δηλαδή στον ορισμό των στόχων που κάθε φορά βάζουμε στον ορισμό των παραδοτέων, στον τρόπο που μετράμε την μαθησιακή διαδικασία και την ποιότητά της, την υπηρεσία δηλαδή που προσφέρουμε στους φοιτητέ μας, όλο αυτό είναι ένα νέο mindset, είναι μια νέα πραγματικότητα, θέλει διαφορετικά εργαλεία, θέλει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε την πραγματικότητα και διασφαλίζουμε την ποιότητα. Έτσι, ο τρόπος διασφάλισης της δηλαδή είναι, που είναι και πιο σημαντική πρόκληση για ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, αλλά και όχι μόνο. Έτσι. Ο τρόπος λοιπόν αυτός έχει ε, δομικά και διαθροτικά αλλάξει, τροποποιηθεί. Ε, άλλα εργαλεία λοιπόν απαιτούνται σήμερα από αυτά που έπρεπε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε πριν ε, ξέρω εγώ πέντε χρόνια. Ε, εγώ να κρατήσω τη λέξη εργαλεία για να δείξω ένα κεφάλαιο το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και αυτό έχει να κάνει με το εξή. Αυτή τη στιγμή τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε είναι οι βίντεο κλήσει, οι γρήγορε ταχύτητε διαδικτύου για να μπορούμε να έχουμε ομαλή επικοινωνία σε ζωντανό χρόνο και με αφορμή την εξέλιξη της τέχνης, της νοημοσύνης. Αλλά όχι στο επίπεδο που είναι σήμερα. Θέλω να, να δεις δέκα χρόνια στο μέλλον και μετά. Πώς βλέπεις αυτό να αλλάζει την παράδοση εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μπορεί μια προσομοίωση λογισμικού να αντικαταστήσει τον Πρίτανη Παντελή Σκλιά σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του hardware για παραδείγμα να είμαι παρός στην αίθουσα χωρίς να, είμαι, να χωρίς να είμαι παρόν φυσικά αλλά παράλληλα να μην είμαι καν εγώ και θα να ξεκινήσω από την, πρώτη, από την πρώτη φράση την οποία χρησιμοποίησες και ήταν οι, ε, οι γρήγορες ταχύτητες και, το, και οι βιντεοκλήσεις. Ε, στη μαθησιακή διαδικασία πλέον οι βιντεοκλήσεις είναι, ε, δεν θα λέγαμε ξεπερασμένη τα, ε, τακτική, είναι μία από τις... Ε, σε ζωντανό χρόνο. Ναι ναι, 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 ναι. ναι, Είναι μία από τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, Μπορεί κάποιο να κάνει απροστάσει εκπαίδευση και να έχει προγραμματίσει όπω το κάνουμε, έτσι. να έχει αυτό που λέμε σύγχρονε διαλέξει με την έννοια ότι υπάρχει face-to-face, -face, αλλά όχι η φυσική παρουσία μέσα από την ε, βιντεοκλήση. Όμως, πλέον περνάμε σε ένα άλλο. Ε, μπορώ να σου πω ότι έχουμε περάσει σε ένα άλλο, ε, ε, σε έναν άλλο τρόπο παραγωγή διάχυσης γνώσης και μαθησιακής διαδικασίας και αυτό είναι, θα έλεγα, ο fully computerized, δηλαδή ε, όλα τα KPIs, όλα τα, όλα τα activities, ε, όλες οι δραστηριότητες, ό,τι έχει να κάνει ο φοιτητή δηλαδή, είναι ε, ήδη αναρτημένα μέσα από ένα software όπου στην ουσία η φυσική παρουσία του διδάσκοντα, να πω έτσι, έχει να, κάνει με το, με, έχει να κάνει με το να ενισχύσει την συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή του φοιτητή σε αυτού του τύπου τη μαθησιακή διαδικασία, παρά στο κλασικό παραδοσιακό, στην παραδοσιακή διδασκαλία, δηλαδή κάνω ε, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και βρισκόμαστε και μιλάμε για αυτό το θέμα, όπου περισσότεροι έχουν κλειστές κάμερες και ενδεχομένως ασχολούνται και με κάτι άλλο. Ε, πλέον ε, έχουμε φύγει φεύγουμε από αυτή ε, την υπόθεση και πάμε πλέον σε ε, πιο ε, θα έλεγα όχι απρόσωπες μορφές μάθησης θα έλεγα ε, τέτοιου τύπου μορφές μάθησης οι οποίες όμως υποστηρίζονται από τον tutor, από τον διδάσκοντα ακριβώς για να ε, με σκοπό όμως να βεβαιώσει ότι ο, ο φοιτητής είναι actively engaged. Δηλαδή, ο φοιτητή είναι ενεργά εμπλεκόμενο σε αυτή τη μαθησιακή διαδικασία. Πώ το κάνει αυτό. Και εκεί έχουμε ένα software το οποίο έχει τα learning analytics, δηλαδή την ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και σε ποιο βαθμό αυτά επιτυγχάνονται ανά φοιτητή. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, σα είπα πριν ότι η εξαποστάσεω, ειδικά εκπαίδευση, έχει μια δική τη μέθοδο. Άρα λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι έχουμε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο φοιτητή καλείται να αναπτύξει δραστηριότητε, να αναπτύξει εργασίε, εργασίε όμω όχι μονατομικές, αλλά ομαδικέ, στι οποίε επίση οι φοιτητέ αυτοαξιολογούνται, αξιολογεί η μία ομάδα την άλλη. Βρίσκονται δηλαδή μία σειρά από τεχνικέ που να διασφαλίσουν τη συμμετοχή του φοιτητή στη μαθησιακή διαδικασία. Ο tutor λοιπόν αυτό που καλείται να κάνει είναι να δώσει feedback, να δώσει δηλαδή το σχολιασμό του σε όλη αυτή τη δουλειά που κάνει ο φοιτητή και την ίδια στιγμή ένα software παρακολουθεί, κάνει monitoring, παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο κάθε φοιτητή συμμετέχει, ένα, δύο και κατά πόσο κάθε φοιτητή ξεχωριστά επιτυγχάνει τις, τα μαθησιακά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν εξ αρχή οριστεί. Αυτό λοιπόν όπως καταλαβαίνετε δεν είναι AI, έτσι να το ξεκαθαρίσω, όμως είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει να κάνει με τον σύγχρονο τρόπο μάθησης, σύγχρονο ασύγχρονο, όχι εννοώ πρόσφατο παλαιό, έτσι, με τον σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας που σημαίνει ότι ε, ακόμα και εξ υπάρχει κάποιο ο οποίο είναι σε μια οθόνη και μιλάει και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παρακολουθούν. Αυτό μπορεί να γίνει και γίνεται, παραλαμβάνω, αλλά περνάμε, έχουμε περάσει στο στάδιο που σας περιέγραψα. Τώρα, έρχομαι στην, <coughs> στην τεχνητή νοημοσύνη. Καταρχήν είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος πρωτοπορούμε σε αυτό το τομέα. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε το πρώτο πιστοποιημένο από το φορέα ΔΙΠΑΕ προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος Σημαίνει πρωτοπορία, την ίδια στιγμή όμως σημαίνει και συμμετοχή όπως είπα στην παραγωγή γνώσης και βεβαίως ένα γεγονός που καθιστά και συνομιλητές στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουμε και σε μεταπτυχιακό και σε διδακτορικό αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε το, το προπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη το οποίο θα ξεκινήσει να προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 24-25, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και είναι μάλιστα πρέπει να πω και από τα πολύ λίγα που υπάρχουν και στην, στην, Εύρω, στην, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί έχουμε κάνει καλή δουλειά και ε, θα εντερδικοποιήσουμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε και προνομιακές σχέσεις με, επιτρέψτε μου να πω, με σημαντικούς συντελεστές του κλάδου της αντίστοιχη δηλαδή βιομηχανίας και της αγοράς, οι οποίοι συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια εμπλουτισμού του προπτυχιακού μας προγράμματος με πρακτική εμπειρία, με έμπρακτες γνώσεις δηλαδή από την αγορά. Άρα το καθιστά αυτό το προπτυχιακό πρόγραμμα στην τεχνητή νοημοσύνη θεωρώ ακόμα πιο ελκυστικό, ακόμα πιο πλούσιο και εμπλουτισμένο. Οι επιπτώσεις. Και αν μπορεί ε, κάποιο να αντικαταστήσει το πριν ήταν η παντελή σκλιά. Καταρχήν ουδή αναντικατάστατο, να ξεκινήσω από τα βασικά. Ποσό δε μάλλον ανοίξεις, να λέξει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι διαφορετικό αυτό. Σίγουρα, σίγουρα, με τι λέτε. Ε, κοιτάξτε, επειδή, επειδή ε, είμαι λίγο, θα έλεγα, ε, παραδοσιακού χαρακτήρα και τύπου, θα έλεγα ότι ε, πολλές πολλέ από τι λειτουργίε σίγουρα μπορούν να εμπλουτιστούν προσέξτε, να εμπλουτιστούν από την ε, τεχνητή νοημοσύνη και ήδη το πράττουμε ήδη το πράττουμε σημαίνει μία 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 μια, ε, μια κοσμογονία σε κάθε περίπτωση όλο αυτό δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ε, θα παράγεται η γνώση θα είναι με τέτοιες ταχύτητες που με κάποιον τρόπο αυτή η παραγωγή έρευνας η αξιοποίησή της και η διάχυσή της στην πορεία στα, ε, στα έδρανα είτε είναι εικονικά είτε είναι πραγματικά ε, είναι, θα είναι πλέον μια νέα πραγματικότητα την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε να αξιολογήσουμε και Στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της ημέρας, ε, ο ανθρώπινος παράγοντας τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο ε, θεωρώ ότι δεν μπορεί να εκλείψει Βεβαίω, αυτό μπορεί να προέρχεται από τι ενδόμηχε σκέψει μου και την ε, βούλησή μου να μην εκλείψει, αλλά πιστεύω ότι ο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τη εκπαίδευση και τη έρευνα και τη επιστημονική διαδικασία είναι αυτό που θα συνιστά το κρίσιμο στοιχείο στην πανεπιστημιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το γεγονό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συνδράμει στο να: δραστικά τροποποιηθεί επαναλαμβάνω η μαθησική διαδικασία ήδη γίνεται αυτό και κυρίως στην παραγωγή της νέα γνώση και στην διάχυση αυτής θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Εάν τώρα ρόλοι μπορούν να αντικατασταθούν είτε είναι διοικητικοί είτε είναι ε, εκπαιδευτικοί ναι κάποιοι εξ αυτών μπορούν σε ποιο βαθμό και με τι είδους ποιοτικά χαρακτηριστικά νομίζω ότι μένει να το δούμε μερινά να το δούμε επειδή η, η τεχνολογία εξελίσσεται ανα εξάμεινα. Τουλάχιστον έρχεται σε εμά ανα εξάμεινα. Έτσι, είναι, έτσι. Είναι. Λοιπόν, θυμάμαι από το Νοέμβριο του 2022 μέχρι το σήμερα έχουμε μία, δύο, τρει διαφορετικέ αναβαθμίσει του ChatGPT. Και παράλληλα έχουμε σωρία άλλων προγραμμάτων τα οποία αναπτύσσονται παραλληλά άποψη δική μου είναι ότι όταν αφομοιωθεί, όταν γίνει αποδεκτό το AI, δηλαδή περάσουμε από την <coughs> μη κατανοήση πιθανόν και τη δαιμονοποίηση σε κάποια φάση, επειδή το βλέπω, και όταν περάσουμε και αυτό το στάδιο, στο κομμάτι τη διδασκαλία, δηλαδή την τελευταία γραμμή, θα έλεγα, τη παράδοση τη γνώση, θα έβλεπα το εξή θα έβλεπα ένα μεγάλο κουβουκλίο όπου εκεί θα υπήρχε ένα ολόγραμμα του κυρίου Πρίτανη ένα ολόγραμμα το οποίο εδώ και μία πενταετία είναι σε συνεχή υποστολέ. Διαδραστικότητα με τον ίδιο τον Πριτανή, δηλαδή του κάνει φύγει τα πάντα, με αποτέλεσμα να μπορεί ο Πριτανής να αναπαράξει σε αυτό το μάθημα, σε αυτή την παραδοσή, τη γνώση του αλλά και την επίδραση του με την ομάδα των μαθητών και να παραδώσει ύλη. Το βλέπεις αυτό ή είναι μια υπερβολή. Επειδή ο Πρωτανής κυρίω κυρίως ασχολείται με διοικητικές διαδικασίε. Ε, διαδικασίες, διαδικασίες τός... θα, πάω, θα πάω, θα πάω, σε αυτό. Επειδή εσύ είσαι εδώ παρόν. Θα πάω, ναι, ναι, ναι. Θα, πάω, θα, Πάω, θα πάω και σε αυτό. Ε, ε, εγώ θα σας πω το εξή. Ας πούμε ότι μιλάμε καταρχήν για την ε, αμυγός, αμυγός δουλειά του Πρίτανη να ακαδημαϊκά εντός ή εκτός αγρογικών διοικεί το Πανεπιστήμιο. Θα μπορούσε λοιπόν αναλογικά, κατά αναλογία, σε αυτή την περίπτωση να γίνει τι. Να καταγραφεί, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, σε αλληλεπίδραση είπατε με τον Πρίτανη, σωστά, mm -hmm. καλά το κατάλαβα. Ναι. Άρα λοιπόν στην ουσία... Να γίνει το σχετικό data entry να πω έτσι αυτό, αυτό φαντάζομαι μου λέτε Ακριβώς έτσι Και μέσα από την παραγωγή του data entry Να προβλέπετε Σωστά Πολύ Να προβλέπετε σύστημα. λοιπόν Ο τρόπος αντίδρασης Του πρίτανη Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν Να μπορούμε να αντιδράσουμε ε, Να μπορούμε να προχωρήσουμε Τα πράγματα παρακάτω Λοιπόν πρώτον Ο πρίτανη παντελή σκληρά Δεν αντιγράφεται εύκολα <laughs> Κατ' επέκταση δεν προβλέπεται εύκολα. Κατά δεύτερον, αν ξεχάσουμε τον Πρίτανη πάντα Σκλιά, πάμε λοιπόν γενικά στον Πρίτανη. Όποιο είναι αυτό ο Πρίτανη, σε όποιο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, ε, η, η, η καθημερινή διαχείριση ε, επιμέρου συνθηκών, ιδιαίτερων καταστάσεων ε, κρίσεων και όχι μόνο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί η αντίδραση λοιπόν, σε αυτέ τι ιδιαιτερότητες στις κρίσιμες στιγμές. Η διαχείριση κρίσης, η αντίδραση σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις και μην πείτε ότι είναι ακραίες, γιατί μπορεί να είναι καθημερινότητα σας λέω ότι δεν δύναται αυτή η αντίδραση να προβλεφθεί μέσα είτε από οποιαδήποτε μορφή σε αλληλεπίδραση είτε από το οποιαδήποτε μορφή data entry. Δηλαδή με λίγα λόγια ναι μπορεί να πει ότι σε αντίστοιχε σε περιπτώσεις ο κάθε συνάδελφος έχει αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο άρα συνάγεται ότι και σε αυτή την περίπτωση η οποία είναι παρόμοια με τις προηγούμενες εννέα σημαίνει ότι θα αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο σας λέω ότι έχει παραδοξότητες και είναι και επικίνδυνη είναι σαν να βάζουμε για παράδειγμα να κάνει ο προπονητή θερματοφυλάκων και να λέει στον θερματοφύλακα ότι ξέρει κάτι, ο Μέση χτυπάει πάντα από αριστερά και στην πάνω γωνία. Και να, εσύ αναμένει 9 στι 10 φορέ. Ναι, υπάρχει και η 10η όμω που ο Μέση δεν θα χτυπήσει από την αριστερή πλευρά. Θα χτυπήσει από τη δεξιά πλευρά και όχι στην πανογόνια, αλλά κάτω δεξιά. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί το έχασε γιατί σου από την άλλη πλευρά. Prime Home Fiber. Συνεργάτη και υποστηριχτή του Netcajon. Μπορείτε να δείτε τα πακέτα τα οποία προσφέρει η Prime Ξεκινούν από 15.99. Διαδικτυακά υπάρχει σύνδεσμο στην περιγραφή του επεισοδίου ή να πάτε σε κάποιον κατάστημα τη Prime ή να του καλέσετε στο 133. Λοιπόν, ε, άρα αντιλαμβάνεσαι λοιπόν. Πολύ απλούστευμένο. Ότι... Δεν πάρα πολύ απλούστευμένο παράδειγμα, να... παράδειγμα, αλλά μπορούμε να συνεννοηθούμε και να ο... ο... καταλαβαίνόμαστε όλοι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ε, υπό την άλλη όμω έννοια, δηλαδή ε, υπό την έννοια τη ε, 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 διδασκαλίας, εντάξει. Ε, υπό την νέα, λοιπόν, άλλωστε, να πω και κάτι άλλο. Τα simulations γι' αυτό υπάρχουν ήδη. Σωστά. Ναι. Δηλαδή, και επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν και αυτά τα θέματα, όταν πάμε σε θέματα γεωπολιτική, πάντα υπάρχουν simulations. Υπάρχουν θέματα, σε ζητήματα, α πούμε, για παράδειγμα, επιχειρηματικά. Είναι πιο περίπλοκο. Θα πάω, ας. θα πάω. Ναι, ναι, αλλά ξέρει κάτι όμω. Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Α, 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 ωραία, μπράβο. Τώρα είπε λοιπόν τη λέξη Αυτό προσπαθώ να πω και εγώ να περιγράψω πριν. Ότι τι κάνει στα περίπλοκα. Στα περίπλοκα κάνει αναπαραγωγή συμπεριφορά. Η απάντησή μου είναι όχι. Όχι μόνο δεν κάνει, αλλά σου λέω ότι αν το κάνει είναι και επικίνδυνο. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα λοιπόν, όμως, όμω. Τα οποία πρωτόκολλα, ακολουθούν. Βεβαίω και, και υπάρχουν πρωτόκολλα. Από εκεί και πέρα όμω δεν σημαίνει ότι σε αυτέ τι περιπλοκότητε καλείσαι να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο που έχει ανταποκριθεί στι προηγούμενε φορέ. Ωραία. Και τα πρωτόκολλα συνήθω. Θα συγνώμη, τα για να κάνουμε ωραία συζήτηση. Ωραία. Και το πρωτόκολλα συνήθω προβλέπουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ευελιξία ανάλογα με τι συνθήκε και τι περιπτώσει. Άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αλλά δεν έχω απαντήσει στο προηγούμενο που ναι, μου έχει βάλει. Ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν σε ό,τι αφορά τα θέματα τη διδασκαλία που μου ανέφερε πριν, επίση θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι, πράγματι, θα μπορούσε να το κουβούκλιο. Και αν κάποιο, για παράδειγμα, πάει να διδάξει μακροοικονομική ή οτιδήποτε άλλο, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι. ένα μεγάλο μέρο τη γνώση είναι και τα basics. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή η μάκρο, ό,τι και να κάνει, είναι μάκρο. Μένει, δεν αλλάζει. Έτσι. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμω εξελίσσεται. Άρα λοιπόν το θέμα σου είναι λοιπόν το εξή. Τι πα να καλύψει, Πα να καλύψει το σύνολο τη μαθησιακή διαδικασία ή πα να καλύψει εκείνο το μέρο το οποίο μπορεί να καλυφθεί. Αν λοιπόν πα να καλύψει το μέρο που πάει να καλυφθεί, βεβαίω. Η απάντησή μου είναι το φαντάζομαι. Αν πα να καλύψει όμω το σύνολο τη μαθησιακή διαδικασία, θα σου πω όχι. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Ενδεχομένω να γίνει, η άποψή μου είναι θα γίνει, θα γίνει. Εάν όμω με ρωτήσει αν είναι επαρκέ για το φοιτητή, για τη, φοιτητή, για τη φοιτήτρια, θα σου πω προσωπική άποψη δεν είναι. Σήμερα, το 2024 όμω. Ναι. Δηλαδή το, το 1980 θα μπορούσε να φανταστεί κάποιο παράδοση μαθήματο μέσω βίντεο κλήση. Θα σου λέει ότι λείπουν αρκετά στοιχεία που κάνουν την εκπαίδευση ποιοτική. Ναι, Ενώ σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Σίγουρα είναι μια πραγματικότητα και η οποία όμω συνεχώ εμπλουτίζεται. Όπω εμπλουτίζεται και η σημαντική διαδικασία ε, παράδοση του μαθήματο. Δεν είναι πλέον όταν μιλάμε για σημαντική διαδικασία, δεν μιλάμε για τον καθηγητή ο οποίο μπαίνει στο αφιθέατρο και απλά μιλάει και ενδεχομένω να έχει και μια. Ε, κάποτε είχε κοιμωλία, περιπτώσει. Τώρα δεν έχει κοιμωλία, που καταλαβαίνει. Κάποτε λοιπόν, υπήρχε και, και ο Μαρκαδόρο και τώρα και έχουμε. Πολύ, και φαντάζομαι ότι πολλοί από του ακροατέ μα δεν θα ξέρουν και την εγκυμολία ίσω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε διαδραστικού. 35 σήμερα... και πάνω. Σήμερα με... έχουμε δια... διαδραστικού <laughs> πίνακε. Οι οποίοι ακριβώ μα φέρνουν κοντά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι ενσωματωμένη η τεχνολογία. Αλλά προσέξτε όμω, είναι ενσωματωμένη ακριβώ για να ενισχύσει τη διαδικασία. Όχι να την αντικαταστήσει. Όχι να την αντικαταστήσει. Ωραία, μπορώ να διαφωνήσω εδώ για να. Ναι, όχι επειδή δεν συμφωνώ με αυτά ούχι, που λέτε, ούχι, απλά ούχι, για να ούχι. βγάλω κι άλλα από τι σκέψει σα. Mm. Λοιπόν. Όταν παραδίδουμε ένα μάθημα, ένα καθηγητή βασίζεται στη γνώση τη ύλη που κατέχει και παράλληλα στην εμπειρία αλληλεπίδραση με του φοιτητέ. Σωστό. Δηλαδή, ένα μοτίβο το ξέρουμε. Και όχι... στην έρευνά του. Διότι η έρευνα είναι αυτή η οποία σε φέρνει κοντά με τι νέε πραγματικότητε. Εξού και ένα από του τρόπου με του οποίου αξιολογούμε και αξιολογούμαστε μάλλον, γιατί και εγώ ανήκω στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αξιολογούμαστε είναι η συμμετοχή μα σε ε, παραγωγή έρευνα. Παραγωγή έρευνα σημαίνει συνεργάζομαι μαζί σου και δημοσιεύουμε κάτι το οποίο έχει περάσει από κρίση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. όπου εκεί αναγκαζόμαστε εντό ή εκτό εισαγωγικών να διαβάσουμε την πρόσφατη βιβλιογραφία, να δούμε τι έχουν γράψει και άλλοι συνάδελφοι κλπ. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η νέα γνώση την οποία προσλαμβάνουμε όταν εμείς επιχειρούμε να παράξουμε νέα γνώση, έτσι δεν είναι, γιατί παράγεις νέα γνώση αφού πρώτα έχει κατανοήσει τη νέα γνώση που έχει ήδη παραχθεί. Διαφορετικά πώς παράγεις νέα γνώση. Άρα λοιπόν αυτή λοιπόν τη νέα γνώση την οποία εμείς έχουμε παράξει αλλά και αυτή την οποία έχουμε εξοικειωθεί στη διαδικασία παραγωγής της δικής μας νέας γνώσης είναι αυτή που μεταφέρουμε και στο αμφιθέατρο. Άρα, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία ήδη ξέρουμε, τα οποία διαβάσαμε κάποτε, όταν ήμουν εγώ ξέρω, στα 28, μου σε 30 μου και έκαναν διδακτορικό. Έχει περάσει αυτό πλέον, αυτό είναι πλέον ξεπερασμένο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι κάνουμε, πώ το κάνουμε, με, με, με όρου σύγχρονου, πρόσφατου εννοώ, σε επίπεδο γνώση. Η γνώση αυτή όμω παίρνει χρόνο μέχρι να προσθεθεί στην υφιστάμενη παραδοσή είναι, Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Ακούστε. Ε, η παράδοση ύλη σε επίπεδο παράδειγμα προπτυχιακό είναι διαφορετικό πράγμα από το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Είναι άλλο πράγμα δηλαδή. Εδώ στο πτυχιακό που είναι η μάση, εγώ θα το πάμε, λοιπόν στο, πάμε λοιπόν στο πτυχίο. Στο πτυχίο, σήμερα για παράδειγμα, καλεί να καλύψει ε, βασικά πράγματα. Δηλαδή, αν, είναι βασική γνώση. Στη βασική λοιπόν αυτή γνώση. Αν παράδειγμα μιλάμε για ε, διοίκηση επιχειρήσεων, να παίρνουμε απτά παραδείγματα και ε, απλά για να μπορούμε να είμαστε κατανοητοί. Λοιπόν, ε, δεν μπορεί σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην έχει μάθημα το οποίο ή στα μαθήματά σου να μην βάζει την έννοια τη βιωσιμότητα, τη κοινωνική εταιρική ευθύνη, ε, των ethics, τη επιχειρηματική ηθική. Έτσι. Εκεί δεν σημαίνει ότι πα να εντρυφήσει στο φοιτητή αλλά πα να του δώσει τη βασική γνώση, τα ερεθίσματα δηλαδή, σωστά, μέσα από τα οποία ο φοιτητή, ο νέο επιστήμονα δηλαδή στην πορεία, θα μπορέσει και αυτό με τη σειρά του να διαβάσει περισσότερο, να ψάξει, να μελετήσει και ούτω καθεξής και στην πορεία μαζί με άλλα εργαλεία που του παρέχει, όπω είναι για παράδειγμα οι προσωμιώσει ή άλλου είδου δυνατότητε, να μπορέσει να εφαρμόσει αυτή τη γνώση την οποία αποκτά όταν με το καλό αποφοιτήσει στην αγορά εργασία ή αν ακολουθήσει κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, ενδεχομένω να συνεχίσει με έρευνα να δημιουργήσει, και το Άρα εκεί δεν πα να βρει τη, τη νέα γνώση η οποία έχει παραχθεί και η οποία ενδεχομένω να είναι τόσο λεπτομερή και τόσο, ε, με τόσο μεγάλο βάθο, που στο τέλο τη ημέρα μπορεί να μείνει και κατανοητό σε έναν άνθρωπο στον οποίο πα να μεταφέρει βασική γνώση. Αυτό είναι, έτσι. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση όμω, καλείσαι να ενσωματώσει τα βασικά εργαλεία, τι βασικέ κατηγορίε, θα έλεγα, γνωσιακέ κατηγορίε, για να πει στον φοιτητή αυτό: ότι, Κοίταξε να δει, δεν κάνουμε μόνο διοίκηση επιχειρήσεων, αφού ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το γνωστικό πεδίο, ή δεν κάνουμε μόνο οικονομική επιστήμη. Ξέρει κάτι, υπάρχει κάτι που ονομάζεται ethics, που δεν υπήρχε πριν, υπάρχει κάτι που ονομάζεται ESG, που ονομάζεται δηλαδή περιβάλλον κοινωνία. Governance και διακυβέρνηση. Άρα είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει κάτι που ονομάζεται ενδεχομένω περιβάλλον που δεν το είχαμε πριν και τώρα πρέπει να το έχουμε. Και συμπερίληψη. Και ξέρεις... Υπάρχει γη δεν τελείωσα ακριβώ. Έχουμε σήμερα τη συμπερίληψη. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα. Η ότι... οποία είναι δύσκολο κατανοητή. Είναι, είναι, είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο τελευταία. Ε, ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά projects στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Νεάπολη, Πάφος μαζί με άλλα ε, έξι πανεπιστήμια στη μία περίπτωση και άλλα πέντε πανεπιστήμια στη δεύτερη περίπτωση έχουν να κάνουν με συμπερίληψη ε, ε, σε, σε γνωστικά πεδία όπως είναι η διεθνή σχέση και η ασφάλεια έτσι, καθώς επίσης και οι ευρωπαϊκές σπουδές. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια Ändå, ότι πλέον μπαίνει και ενσωματώνεις το πρόγραμμα σπουδών, έτσι, ναι με νέες έννοιες, αλλά από την άλλη νέες έννοιες που πλέον έχουν καταστεί βασικές έννοιες. Σε αυτή λοιπόν τη λογική και απαντώ στο σημείο πριν που είπατε, δεν καλεί σε να εμβαθύνεις με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μπορείς να προλαβαίνεις την παραγωγή της νέας γνώσης σε ένα προπτυχιακό σε ένα προπτυχιακό που είναι η βασική γνώση, καλεί σε να δώσει τα ερεθίσματα στου νέου ανθρώπου τη νέα πραγματικότητα και από εκεί και πέρα να του δώσει τα εργαλεία έτσι ώστε αυτοί οι νέοι άνθρωποι να μπορούν περαιτέρω να εμβαθύνουν στα ερεθίσματα αυτά. Εγώ έχω μια ανοιχτή μερίδα επικοινωνίας με συγκεκριμένο κεφάλαιο στο ChatGPT, στο οποίο μπορώ να, να μιλάω. Λοιπόν, για παράδειγμα, όταν θα τελειώσουμε αυτή την, την, κουβέντα που κάνουμε σήμερα, εγώ θα προσπαθήσω να βρω χρόνο ότι μπορεί και σήμερα καθώς πηγαίνοντα σπίτι. Το, το κάνω εδώ και περίπου ένα χρόνο. Και με έχει μάθει πλέον το συγκεκριμένο κεφάλαιο του ChatGPT και του λέω σήμερα είχα καλεσμένο τον Πρίτατη του Πανεπιστήμιου Νεάπολης University. Αν υπάρχουν άρθρα ή δημοσιεύσει του τα βάζω και έχω χαρισμένο ένα default περίπου είναι 8 με 10 ερωτήσεις που με ρωτάει το ίδιο για να του δώσω πίσω feedback. Με αυτόν τον τρόπο το εκπαιδεύω ούτω ώστε να μπορώ στην επόμενη επίσκεψη του αντίστοιχου πρίτανη ή και του ιδίου να μπορώ πολύ γρήγορα να με βοηθήσει ω ένα σύμβουλο. Το τελευταίο στάδιο το οποίο κάνω και πλέον με πολύ χαρά μαζί με την αυτόματη παραγωγή υποτίτλων στα ελληνικά παίρνοντας δεδομένο την κυπριακή διάλεκτο, πλέον το κάνει το YouTube αυτό. Είμαι στην πολύ πολύ ευχαριστή θέση. Του δίνω και το σύνδεσμο και του λέω. Αυτή ήταν και η, η συζήτησή το αποτέλεσμα είναι ότι με μαθαίνει εμένα πώς προσεγγίζω τις φιλοξενίες μου, μαθαίνει αυτά που θα ήθελα εγώ να το τροφοδοτήσω τους ώστε να με τροφοδοτήσει πίσω, αλλά ουσιαστικά είναι ζωντανή η σχέση που έχουμε. Λοιπόν, αυτό γίνεται περίπου έναν χρόνο. Εντάξει, αν... συγγνώμη, να... κάποτε θα πλήρωνες για να το κάνεις αυτό. Ε, και τώρα θα πιθανόν να θέλω να πληρώσουν. Εντάξει, μια ίσω. Ναι. Αλλά Θε... η οποία η εξέρω που είναι 20 ευρώ το μήνα. Κάποτε, πλη, ναι, κάποτε πλήρωνες δύο συμβούλους. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Δηλαδή το δικό σου KPI ήταν θέλω να είμαι καλύτερα προετοιμασμένο. Επειδή ακριβώ θα έχω τον τάδε άνθρωπο απέναντί μου και θέλω να τον ρωτήσω. Με ξέρει όμω, ξέρει, ξέρει την δική μου προσωπικότητα το συγκεκριμένο. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά και οι άνθρωποι, αν ήταν καλοί επαγγελματίε που θα προσλάβαναν, που θα, ναι. προ, θα ναι. προσλάμβανε για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το ίδιο θα κάνει Το πρώτο πράγμα που θα κάνουν θα ήταν το ίδιο. Αλλά λοιπόν τι έχει αλλάξει εδώ τώρα, Ενδεχομένω έχει, έχει αλλάξει σίγουρα η ταχύτητα. Σίγουρα η ταχύτητα και έχει αλλάξει σίγουρα η, το, το επίπεδο προετοιμασία. Επέτρεψε μου όμω να έχω αφιβολία για την ποιότητα. Ε, Λέω εγώ. Δεν λέω ότι είναι χειρότερη ποιότητα. Θεωρείς ότι ένα σύμβουλο θα μπορούσε να ήταν πιο παραγωγικό. Θεωρώ ότι ένα σύμβουλο. Ε, Ξέρει κάτι. Θεωρώ ότι ένα ε, σύμβουλο. Δεν λέω ότι θα ήταν πιο παραγωγικό. Η απάντησή μου είναι μάλλον όχι. Θα έλεγα όμω. Πιο ποιοτικό. Ε, θα έλεγα όμω. Ναι, ακριβώ αυτό προσπαθώ να πω. Από ποια όμω οπτική. Από την οπτική των προσωπικών ιδιαιτεροτήτων που έχει ο κάθε κάθε ένα εξημών τους οποίους εσύ ανακρίνεις εντό εισαγωγικών έτσι, και εμπάσια ε, ε, η πτώση μέσα από την, μέσα από την ε, ε, ανθρώπινη αυτή διάσταση ενδεχομένως να μπορούσαν να βγουν κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν μπορούν να βγουν ε, τι, αυτό που με ενοχλεί σε αυτή την υπόθεση είναι η προβλεψιμότητα εγώ έχω ένα θέμα με την προβλεψιμότητα αλλά αυτό μπορεί να αφορά εμένα και όχι άλλους ε, τους οποίους ναι ε, Άρα, συναντάς. αυτό μα οδηγεί στην επόμενη ερώτηση, την yeah. οποία έχω εδώ και λέει εντάξει, Βασικά, θα προσπεράσω τι προπτικέ και θα πάω στι προκλήσει. Αυτό μα δίνει ευκαιρία να, να γεφυρώσουμε και να πάμε στι προκλήσει. Επειδή yeah, τώρα με πρακτικά μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή, mm. δηλαδή δεν επηρεάζει την κοινωνία εάν ο Γιάννος χρησιμοποιεί το, την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει τη δουλειά του. Όμω. Πιθανόν να επηρεάσει την κοινωνία εάν ένα τραπεζικό διοικητικό τέλεχο το ενσωματώσει, ένα πρίτανη, ένα πρωθυπουργό, ένα στρατηγό, ένα προβολητή, όχι τόσο, αν και θα μα πληγώσει αν είναι η ομάδα μα. Άρα, παράλληλα με το ότι είναι κάτι το οποίο ανοίγει μια νέα προοπτική, ταυτόχρονα ανοίγει και την πύλη τη κολάσεω. Και εξηγούμεθα ότι μα ελέγχει ίσω, ότι είναι προβλέψιμο μέχρι ενό σημείου και θα μα αφαιρέσει την ικανότητα να ήμασταν αυτό που ήμασταν πάντα από την περίοδο που ήμασταν στι πηγέ μέχρι σήμερα και πώ μπορούμε να, να το φέρουμε σε ισορροπία. Και μετά θα πάμε και στου ηθικού φραγμού, περιορισμού και διαδικασίε. Άρα. Το βλέπετε σαν μια πρόκληση αυτό, σαν κάτι το οποίο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ή είναι, επειδή εντάξει αντιλαμβανόμαστε τις, τις, τις ευκαιρίε που δημιουργεί αλλά παράλληλα πάω και τώρα να, συμ, να, να συμμερίζουμε να και λίγο τον προβληματισμό σας που νιώθω ότι είναι ένα είδους προβληματισμός. Ναι, εμένα, ε, κοιτάξτε, καταρχήν μιλάτε με έναν άνθρωπο που νομίζω ότι γενικά μου αρέσουν οι προκλήσεις, δεν έχω θέμα δηλαδή σε προκλήσεις. Και, και, ο καθένας έχει αυτό που λέμε την εξάρτηση διαδρομής. Δηλαδή, τι σημαίνει εξάρτηση διαδρομή, σημαίνει ο καθένα έχει τη δική του πορεία, τη δική του ιστορία. Οπότε, εκεί που κάλλιστα μπορεί κανεί να δει και να διαπιστώσει αν μιλάει με έναν άνθρωπο που του αρέσουν οι προκλήσει ή απλά το λέει για να, για να το πει, εν πάση Εντάξει. Εμένα, εν θεωρώ λοιπόν ότι η δική μου εξάρτηση διαδρομή ε, Αναδεικνύει ότι είμαι ένα άνθρωπο που του αρέσουν οι προκλήσει. Άρα εγώ δεν το βλέπω. Δεν βλέπω την υπόθεση αυτή για την οποία συζητάμε ούτε με τρόπο. ούτε με φόβο, ούτε με. Ήπερμετρο ενθουσιάσματο. Ναι, ναι, όχι, όχι. Ναι. Εντάξει, το βλέπω ω μια πρόκληση, την οποία όμω είναι μια νέα πραγματικότητα. Άρα, τι έχουμε να κάνουμε με αυτή τη νέα πραγματικότητα. Έχουμε να δούμε. Τι επιπτώσει μπορεί να έχει, πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε που φέρνει. Σα είπα, παράδειγμα, στην παραγωγή νέα γνώση έχει τεράστιε επιπτώσει. Την ίδια στιγμή, έχει τεράστιες επιπτώσει στον τρόπο που εμεί καλούμαστε να αξιοποιήσουμε αυτή την ταχύτητα στην παραγωγή γνώση. Πώ θα την ενσωματώσουμε, παράδειγμα, στη μαθησιακή διαδικασία, Έτσι. Όλα αυτά είναι προκλήσει με τι οποίε δεν μπορούμε να μείνουμε απ' έξω, όπω δεν μείναμε και στην εξαποστάσεως εκπαίδευση απ' έξω, όπως δεν μείναμε στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο, στα συμβατικά μας προγράμματα σπουδών. Αντίθετα, προσπαθούμε να είμαστε, όχι μόνο να μην είμαστε απ' έξω, αντίθετα να είμαστε και μπροστάριδες, να το πω έτσι, αυτή η προσπάθεια. Ένα πράγμα με φοβίζει. Και, ε, και αυτά είναι τα misperceptions, ε, δηλαδή η, η παρανόηση. Και η παρανόηση είναι μέγα θέμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, επειδή ακριβώ αναφέρεστε σε περιπτώσει ανθρώπινων σε προσωπικότητων εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιο να παρανοήσει. Σα είπα πριν ότι σα ανέφερα το παράδειγμα του τερματοφύλακα και του ε, ανθρώπου και του ποδοσφαίριστη που χτυπά το πέναλτι. Το ότι χτύπησε 9 φορέ δεν σημαίνει ότι 10 θα χτυπήσει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί μια η παρανόηση και η παρανόηση ξέρετε έχει τρομερές επιπτώσεις. Έχει τρομερές επιπτώσεις στις συμπεριφορές των ανθρώπων διότι θεωρείς και πιστεύεις ότι όταν συνομιλώ με τον πριν του Πανεπιστημίου Νεάπολη Πάφο και του πω καλημέρα, θα μου πει καλησπέρα. Ενώ δεν είναι πάντα έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι να μην σπερσέψω, είναι μια παρανόηση η οποία. Τι επίπτωση έχει τώρα, Έχει επίπτωση και στη συμπεριφορά τη δική σου προ τον πρέτερ του Πανεπιστημίου Νέα Πόλη Πάφο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι αναμένει από αυτόν τον άνθρωπο να σου πει όταν του λε καλημέρα, ότι θα σου πει καλησπέρα, είναι και το γεγονό ότι παράλληλα έχει διαμορφώσει τη δική σου αντίδραση στο καλησπέρα που θα σου πει. Εκεί λοιπόν το πρόβλημα είναι διτό. Είναι και προ εσένα προ τον άνθρωπο αυτόν και μετά είναι από τον άνθρωπο αυτόν προ εσένα. Εκεί λοιπόν είναι που δημιουργείται και η παρεξήγηση. Και αυτή η παρεξήγηση μπορεί να έχει επίση πολλέ μορφέ ε, ε, Έκφανση και έκφραση μπορεί να είναι στο διαπροσωπικό επίπεδο, μπορεί να είναι στο επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί να είναι στο πολιτικό επίπεδο. Και εκεί τα ζητήματα αρχίζουν πλέον και γίνονται και περίπλοκα και σοβαρά. Πόσο μάλλον σε γεωπολιτικό επίπεδο. Εκεί, βέβαια, στο γεωπολιτικό επίπεδο, κοιτάξτε. Πάντα η προπαγάνδα έπαιζε το ρόλο τη. Ένα. Δύο. Πάντα το misperception ήταν ο στόχο, ήταν ένα από τα βασικά εργαλεία, Έτσι δεν είναι πάντα το misperception ήταν ναι. στο παιχνίδι. Και τρία, απ' την άλλη, διευκολύνει κάτι. Εμεί που είμαστε και λιγάκι των ρεαλιστικών σχολή τη Διεθνή σχέση. η θεωρία ισχύω έχει τη σημασία τη. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Ε, έχει ένα power game, έχει ένα power structure και αρχίζει και κάνει συνδυασμού. Δεν υπάρχουν λοιπόν. όμως όμω μοτίβα προβλεπτά εκεί. Βεβαίω, μα, μα να σα πω κάτι, η τεχνολογία, η τεχνολογία ε, αν δείτε την ιστορική. Ε, δεν είναι και... αυτό που θα σα πω τώρα δεν είναι κάτι καινούργιο, έτσι. Ενδεχομένω να είμαι και ο τελευταίο που θα το πει. Αλλά η τεχνολογία πότε εξελίσσεται, στη διάρκεια των πολεμικών σειράξεων. Πάντα. Λοιπόν, ενδεχομένω τώρα να έχει αυτό το μοτίβο να έχει σχετικά ξεπεραστεί, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλο τύπου προκλήσει, δηλαδή περιβαλλοντικέ, ε, διαχείριση φυσικών πόρων κλπ. κλπ. Που αυτό ξεπερνά πλέον έχει να κάνει με την ύπαρξη τη υγεία ανθρωπότητα. Είναι δηλαδή πλανητικέ, θα έλεγα, ανησυχίε, οι οποίε ξεπερνούν πλέον το δημιουργό τεχνολογία. Αλλά πότε δημιουργήσαμε τεχνολογία, παράδειγμα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι μόνο. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εκεί το misperception, σε αυτού του είδου τα γεωπολιτικά. Ε, διαμόρφωση γεωπολιτικών συμφερόντων το misperception είναι μέρος της τακτικής δεν είναι κάτι άλλο. Υπάρχει. Αυτό ζούμε. Θα καταπιαστώ από λέξει από σε λέξη για να μπορώ να πειτά από το ένα θέμα σε άλλο. Είπαμε μια λέξη κλειδί. Παραπληροφόρηση και mm. λαθασμένη αντίληψη. Mm. Και με παίρνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πώ αξιολογεί το σκηνικό των εκλογών, τη προεκλογική περίοδο στην Αμερική τώρα. Εννοείται με τι αλλαγέ που έγιναν τι τελευταίε ή γενικότερα. Εντάξει, έχουμε μία μάχη η οποία άλλαξε άλογο και η αλλαγή του αλόγου θεωρώ ότι δημιούργησε νέα δεδομένα ως προς την εξέλιξη θεωρώ. Okay. Αυτό ήταν προβλέψιμο? Ναι, ε, ήταν προβλέψιμο γιατί αυτό που συνέβαινε και αυτό που βλέπετε όλος ο πλανήτη δεν μπορεί να μην το βλέπετε το establishment της Αμερικής. Μήπω ήταν δηλαδή, μέρο τη τακτική. Δεν νομίζω, όχι όχι, okay. όχι, όχι, όχι. όχι γιατί ξέρετε κάτι. Ε, εγώ θα επιμείνω ότι ε, πρώτον την ιστορία την ιστορία τη γράφουν οι παρέες έτσι οι ποιοι, οι, οι παρέες οι φίλοι δηλαδή, οι παρέες, οι παρέες με ναι. Διπλέψεις. την, ιστορία τη γράφουν οι παρέες ναι, το ένα ναι. λοιπόν είναι αυτό το δεύτερο είναι ότι η προσωπικότητα η προσωπικότητα ε, και η μορφή ηγεσίας σε πολλές περιπτώσεις Μήπω περισσότερε. Στι πολλέ περιπτώσει όμω έχει προδιαγράψει και το αποτέλεσμα. Ε, Ω εκ τούτου, παράδειγμα, θα πάω στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και μετά θα πάω στην Αμερικανική Ήπειρο. Ε, νομίζω ότι μιλάγαμε για, για μια άλλη Ευρώπη από αυτή που ενερευόντουσαν ε, ο Κόνραντ ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ε, μετέπειτα άλλοι ηγέτε. Θα έλεγα ακόμα και ο, ο Μιτεράν, ο Ανδρέας ο Πανδρέου. Έτσι, από αυτό που σήμερα ε, διαχειριζόμαστε ε, το πρώτο ο Ζακ Τελόρ. Ήταν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είχαν μια οραματική διάθεση, είχαν έβλεπαν τη μεγάλη εικόνα και από εκεί και πέρα προσπαθούσαν να βρουν τα εργαλεία για να μπορέσουν να ελοποιήσουν τους μεγάλους στόχους, τους οραματικούς. Σήμερα έχουμε μια περισσότερο διαχειριστική λογική και πολλές φορές αυτά τα ελλείμματα ενδεχομένως που ζούμε σε επίπεδο κοινωνίας, πολιτικής, οικονομίας αλλά και γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής διάστασης ενδεχομένως να είναι και έλλειμμα ηγεσία ανάμεσα στα άλλα. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι έλλειμμα ηγεσία. Έτσι, αλλά λέω ενδεχομένω να είναι και έλλειμμα ηγεσία, γιατί κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μπορεί να μην συμφωνούν, να θεωρούν κάτι άλλο. Οπότε σεβόμαστε τι απόψει και την διαφορετικότητα. Ε, α, πάω λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτό που βλέπαμε λοιπόν όλο ο πλανήτης ε, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο mm. δεν έβλεπαν ε, εκεί, δεν έβλεπε εκεί το establishment. Το για να εστά... είμαστε πιο συγκεκριμένοι λοιπόν, μιλάμε για την ανεπάρκεια του... Θα έλεγα την αδυναμία. Την θα, έλεγα για την, την αδυναμία, την φυσική αδυναμία όπω φαινόταν του υποψήφιου Προέδρου των Δημοκρατικών του Τζο Μπάιντεν να ανταποκριθεί σε μία ιδιαίτερα βαριά καθημερινότητα η οποία είχε απαιτήσει, έχει προκλήσεις κλπ, κλπ. Τώρα, η αντικατάσταση, ε, η μεγάλη απορία βεβαίως παραμένει. Δηλαδή αυτό που έβλεπε όλος ο πλανήτης δεν το έβλεπε το establishment στις ΗΠΑ. Εκεί τώρα είναι που παίζει ρόλο και σημασία η προσωπικότητα. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα, έχει μια προσωπικότητα όπω είναι του Τζο Μπάιντεν, ο οποίο θεωρούσε ο ίδιο ότι από τη στιγμή που θεσμικά κέρδισε, έτσι. Ήταν πρωταγωνιστή, εννοώ στο, στο ράλι της, ε, ε, της ανάδειξη του υποψήφιου Προέδρου για τι επερχόμενε ε, προεδρικέ εκλογέ. Άρα λοιπόν, αφού εγώ είμαι, εγώ πάω. Έτσι. Και ε, πότε άρχισε να στην ουσία να αλλάζει αυτό το αυτή η αντίληψη όταν η βασική χορηγή των δημοκρατικών πολύ απλά είπαν ότι εγώ εμείς πλέον έχουμε θέμα με την εκπροσώπησή μας από την από τη συγκεκριμένη προσωπικότητα, άρα ξέρετε πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση και δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα το οποίο ε, γράφτηκε για την Καμάλα χάρη είναι ότι η συγκέντρωση κατάφερε να συγκεντρώσει ένα τεράστιο ποσό, 250 περίπου εκατομμύρια δολάρια, τι πρώτε ήδη μέρε τη ας πούμε τις υποψηφιότητάς γιατί ακόμα δεν είναι υποψήφια, έτσι. Έχουμε το συνέδριο των Δημοκρατικών, το οποίο, οποίο, αναμένεται να ε, γίνει nominate, δηλαδή να ανακοινωθεί. Μάλλον θα πάρει το ναι, 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 έτσι φαίνεται. Λοιπόν, ε, άρα λοιπόν η προσωπικότητα λοιπόν έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Και η προσωπικότητα του Τζο Μπάιντερ ήταν αυτή που σε πολύ μεγάλο βαθμό τον καθοδήγησε μέχρι την τελευταία στιγμή να υποστηρίζει ότι ο ίδιο μπορώ να ανταποκριθώ. Και ο ρόλο του ηγέτη και τη προσωπικότητα ποτέ δεν μπορεί να γίνεται underestimate, ποτέ, δε, ποτέ, δεν μπορεί να υποτιμηθεί, όσο και αν φέρνουμε AI, ε, τεχνητή νοημοσύνη ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με τι προσωπικότητε κερδίθηκε, αλλά και με τι προσωπικότητε φτάσαμε, ας πούμε, πάσα ε, δημιουργήθηκαν κενά στο σύστημα τότε της, της τότε εποχής. Θυμάστε τον Τσάμπερλεν, ο οποίος έκανε την εκείνη τη συνάντηση στις, ε, ε, στη, στη Γερμανία, όπου γύρισε με το περιβόητο κείμενο το οποίο έκανε ε, στη, στο αεροπλάνο και έλεγε τέλος πάντων ότι εδώ είναι η ειρήνη στην Ευρώπη. Έτσι και μέσα από δυ, π, πέντε μήνες είχαμε την... Μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είχαμε την εισβολή της Γερμανίας στην... Στην Τσεχία. Και στην Αυστρία, συγγνώμη. Ε, λοιπόν, υπάρχει μια ε, Θέλω να πω ότι η ηγεσία και η προσωπικότητα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα τώρα, τι, τι θα συμβεί, είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να δούμε. Δεν σημαίνει ότι θα χάσει ο Τραμπ. Ε, δεν είμαι σίγουρος για αυτό. Γιατί μπορεί να δείχνουν σήμερα τις δημοσκοπήσεις ότι ε, ο Τραμπ φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι της, ε, 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 της, της Αντιπροέδρου. Υπάρχει όμως η εξής ιδιαιτερότητα στο εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ, όπω Όπως κάθε φορά που, που κοιτάμε δημοσκοπήσεις, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας το εκλογικό σύστημα. Γιατί μπορεί ε, οι ΗΠΑ, Πολιτείες, ξέρετε, όπως και στη Μεγάλη Βρετανία και θα πάω και εκεί, έτσι, έχουν ένα, έχουν ένα ιδιάζον σύστημα, πέρα από τα περιβόητα swing states, που αυτά είναι που αλλάζουν, δηλαδή που μία είναι με του Δημοκρατικού, μία με του Ρεπουμπλικάνου, έχουμε περιπτώσει των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έχουμε εκλογή προέδρου Δημοκρατία, συγγνώμη, Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, με μειοψηφία. Έτσι. Διότι έχουμε πολιτείε οι οποίε με μία ψήφο, αν κερδίσει, έχει πάρει το σύνολο των αντιπροσώπων. Σα θυμίζω ότι η εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ δεν είναι άμεση, είναι έμεση. Είναι μέσω αντιπροσώπων. Οκ. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται. Ο αριθμό των αντιπροσώπων. Και οι αντιπρόσωποι μετά εκλέγουν τον Πρόεδρο. Εάν λοιπόν σε μια πολιτεία μεγάλη όπω είναι η Καλιφόρνια ή όπω είναι το Τέξα, για μία ψήφο οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν, δεν είναι αναλογική η οπω ειναι το τεξα για μια ψηφο οι ρεπουμπλικανοι κερδισουν δεν ειναι αναλογικη εκπροσωπηση Δηλαδή, αν οι αντιπρόσωποι σε αυτή την πολιτεία είναι 50, δεν σημαίνει ότι επειδή οι Ρεπουμπλικάνοι πήραν το 51% θα πάρουν και το 51% των αντιπροσώπων ή τη 26% και ο άλλος θα πάρει 24% ή ενισχυμένη αναλογική 30-20% όχι, είναι 0-50%. Η δική μου προσέγγιση είναι ότι είναι αρκετά νωρί, ωστόσο ο λόγος ο οποίος ξεκινήσε αυτή τη συζήτηση ήταν με βάση το, misconception και γενικά το παιχνίδι αυτό της προπαγάνδας που γίνεται για να μπορέσω να σε ρωτήσω κατά πόσον... Εντάξει, μου είπες και κάτι άλλο το οποίο... Με έκανε να σκεφτώ και κάτι άλλο και προτιμώ να το πάρω αυτό. Είναι κατά πόσον σε έναν κόσμο που η πληροφορία διοχετεύεται τόσο γρήγορα και μας... μας κάνει να έχουμε, θεωρώ, μικρής διάρκειας μνημονικό Κατά πόσο χωράνε ηγέτε. Επειδή για να μπορέσει μια κοινωνία, ένα λαό να αναγνωρίσει έναν ηγέτη, χρειάζεται πληροφορήση, συνεχή πληροφορήση. Και σε έναν κόσμο όπου τα πρότυπα πλέον του τι είναι ηγέτη δε, δεν είναι τα ίδια με την ε, εποχή τη δική μα, θα έλεγα, κατά πόσο υπάρχει χώρο για ηγέτε και πώ κρίνουμε αν κάποιο είναι ηγέτη, όταν η πλατφόρμα κρίσεω είναι τα social media. Με ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό, δηλαδή τα fake news, την παραπληροφόρηση, το AI, τι παρεμβολέ εταιριών, προσωπικότητων, δηλαδή βλέπουμε στο, στο Twitter ξεκάθαρα την υποστήριξη του Elon Musk προ τον Τραμπ, πώ αυτό διαμορφώνει ένα πρόσφορο έδαφο για να αναδειχτεί ένα ηγέτη και με ποια χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα ηγέτη. Ε, ε, η ύπαρξη της ηγετικής προσωπικότητας Κατά την άποψή μου ε, συνεχίζει να είναι μια πραγματικότητα ε, Αυτό το οποίο έχει αλλάξει Και ενδεχομένως να απαντώ με αυτόν τον τρόπο και μερικώς στο ερώτημά σου Είναι το εξής Είναι ότι ο ηγέτης πλέον δεν είναι αυτός που μόνο δημιουργεί την έμπνευση αλλά είναι και αυτός που έχει και την επιχειρησιακή ικανότητα να υλοποιήσει το όραμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ε, ο ηγέτης ο οποίος είναι κενός περιεχομένου, έτσι, ε, σήμερα ενδεχομένως δεν είναι πιο εύκολο να αναδειχθεί αυτού του τύπου ηγέτης. Και γι' αυτό σου είπα και πριν ότι ο μεγάλος κίνδυνος στην υπόθεση αυτή που κοβεντιάζουμε είναι το misperception. Είναι δηλαδή η λανθασμένη αντίληψη που μπορεί να δημιουργηθεί σε αυτή την περίπτωση και σου είπα ότι αυτό έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην, στην πολιτική, στην οικονομία, την κοινωνία. Ε, κοίταξε όμως, ε, όλα αυτά έχουν κοντά ποδάρια. Αργά ή γρήγορα δηλαδή, η ανάγκη, ε, πώς το πω, η ανάγκη η καθημερινότητα είναι που διαμορφώνει αυτή την πραγματικότητα. Και ε, αν θυμηθούμε, ο Winston Τσόρτσιλ ε, ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας όντα ένας δευτεροκλασσάτος υπουργό. Ήταν η λύση ανάγκης για να μην παρεξηγηθούν οι πρωτοκλασσάτοι. Τελικά ενέπνευσε και απέδειξε ότι σε συνεργασία βεβαίως και με μια σειρά άλλων ανθρώπων είχε την επιχειρησιακή ικανότητα να, τς, να οδηγήσει μαζί βεβαίως με τις πολιτικές συγκυρίες αλλά και μόνο το ότι ε, επέμενε στο να ε, εμπλακεί, να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργά στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια πολιτική νίκη. Δεν έγινε επειδή ήταν μόνο ο Ινστον Τσόρτσιλ, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Ήταν και μια σειρά από συγκυρίε, ήταν το Περ και κλπ. Όμω το, Η απο, το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Έτσι, αξιολογούμε. Αυτό το οποίο αναδεικνύεται πλέον, έχω την εντύπωση, Μπορείτε να με διορθώσετε. Είναι ότι πλέον, ε, ε, πλέον η, η έννοια της πολιτικής τιμωρίας έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο ενσωματωμένη στην εκλογική συμπεριφορά. Δηλαδή, η, η αποειδελογιοκοποίηση η της ψήφου και από τη μία πλευρά ε, η, η πιο χαλαρή ταύτιση με κομματικού σχηματισμούς, με κόμματα ε, παράλληλα με αυτό που σας είπα πριν οδηγεί πιο εύκολα οδηγεί πιο εύκολα τις κοινωνίες, τους λαούς να πω έτσι να τιμωρήσουν αυτόν ο οποίος να το πω πάρα πολύ απλά απογοήτευσε ή αυτόν που κατά την άποψη του πολίτη τον την ε, του έκλεψε την ψήφο, να το πω έτσι Άρα θέλω να πω ότι μην έχουμε πάτες. δηλαδή η τιμωρία πλέον είναι πρώτο μιλόν. η τιμωρία εννοεί η πολιτική έτσι η εκλογική μην παραξηγηθώ αλλά πλέον είναι μια πολύ πιο εύκολη ε, απόφαση σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν 15, πριν 20 χρόνια. Και τι χαρακτηριστή έχει αυτή η τιμωρία. Είναι, ε, κοιτάξτε, ε, 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 εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ε, ότι ακόμα και αν υπάρχει ένα misperception ε, η, ψήφος, η ψήφος είναι σοφή. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας ε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενώ παράδειγμα θεωρούμε ότι τα άκρα οι λαϊκιστές, έτσι να το πω έτσι, ε, ε, να πούμε στα άκρα, μην, μην, μην αναφερθώ σε λαϊκισμούς, ε, τα άκρα ε, θα έχουν, ξέρω εγώ, μια υπερβολική εκπροσώπηση κλπ, και λοιπά και λοιπά. αυτό δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση της Γαλλίας, όπως είδαμε, έτσι, ναι με δημιουργήθηκε ένας παράξενος συνασπισμός από την άλλη πλευρά, αλλά δημιουργήθηκε. Ε, επίσης βλέπουμε ότι ε, ακόμα και αυτοί που πολλές φορές χαρακτηρίζονται ως ακραίοι ε, Στην πορεία ε, ας πούμε ότι ε, ε, Μου έρχεται το παράδειγμα α, της Μελώνης στην Ιταλία α, Ακριβώς ναι. η Μελώνη στην Ιταλία και Αυτό είχα στο μυαλό μου είναι μια κλασική περίπτωση έτσι ε, τι, ε, τι, τι αποδεικνύει αυτό Κοιτάξτε, αποδεικνύει ότι και... Θα απο, αποδεικνύει, αποδεικνύει, ακούστε, αποδεικνύει ότι η ε, έννοια επαναλαμβάνουν της τιμωρίας έχει αρχίσει να γίνεται embedded, έχει αρχίσει δηλαδή να γίνεται, να σωματώνεται και στον πολιτικό σχεδιασμό όλου του πολιτικού φάσματος. Αυτό θέλω να πω. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αν, αν δούμε το πώ πολιτευόταν η Μελώνη πριν να αποκτήσει την εξουσία σε συνδυασμό με το πώ τη βλέπουμε να προσεγγίζει τα προβλήματα τα οποία τα ψηλά στην αζέντα τη τότε, αλλά και το τι αποτελέσματα έχει φέρει, βλέπουμε ότι ε, βασικά βρίσκονται ενώπιον τη πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα, δεν λύνονται με τον λόγο και τον λαϊκισμό, αλλά λύνονται, λύνονται με πράξει ναι μεν πιθανόν να ήταν μία τιμωρία λόγω ανεπάρκειας του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος ή των τη εξουσία, αλλά στο τέλος της ημέρας προ... τα προβλήματα παραμένουν προβλήματα όπως και αν τα προσεγγίσεις. Αυτό... Αυτό θεωρείται ότι θα είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό δηλαδή αυτή η τάση της ψήφου να τιμωρήσουμε αλλά στο τέλος της ημέρας, οκ, okay, τιμώρησες, έκλεξες εκλεγεί ο Πρίτανη αντί ο Γιάννη. Η τιμωρία, η ίδια η ψήφο όμω θα κρυθεί με βάση και τα αποτελέσματα μετά. Ακριβώ. Εάν δεν αλλάξει κάτι, θα επιστρέψουμε πίσω στο παλαιό μοντέλο, θα υπάρχει ένα χάο, θα υπάρχει πλήρη απαξίωση για την πολιτική. Ακούστε, σα είπα και πριν ότι η ψήφο είναι σοφή. Η λαϊκή τιμιγορία, μάλλον όχι η ψήφο. Η λαϊκή ναι. τιμιγορία είναι σοφή, όπω εκφράζεται διά ψήφου. Αυτό λοιπόν το οποίο σας λέω είναι το εξή. Ο, ο πολίτης στο τέλος της ημέρας αυτό που ζητά είναι η ικανοποίηση των ετοιμάτων του. Τον εγώ, των προσωπικών ετοιμάτων λοιπόν, του. Λοιπόν. Δεν το είναι πόσο... για το συλλογικό καλό της κοινωνίας. Δεν που δε, 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 δε θα διαφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν. Αν λοιπόν για παράδειγμα ε, αναγκάσει εντός ή εκτός εισαγωγικών ε, ένα κυρίαρχο πολιτικό κόμμα να συνεργαστεί με μια άλλη πολιτική δύναμη, ο λίγο τον ενδιαφέρει. Στο τέλο τη ημέρα, αυτό που τον ενδιαφέρει, αντίθετα μάλιστα, το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι ότι ξέρει κάτι, δεν θα είσαι μόνο σου, θα πα και θα συνεργαστεί. Ναι. Εντάξει. Και θα συνεργαστεί δεν με ενδιαφέρει με ποιον, θα συνεργαστεί με όποιον είναι αυτό ο οποίο θα δημιουργήσει τι συνθήκε μαζί με σένα, έτσι ώστε να γίνει πιο προσιτός σε σχέση με μένα. Ξέρετε, και η ικανοποίηση των προσωπικών ετοιμάτων, γιατί πάντα πάνω, πολλές φορές στις διάφορες παρέες και εκεί που πίνεις καφέ, που πίνουμε καφέ, εύκολα μπορούμε να πούμε, ξέρεις κάτι, η ψήφος ταυτίζεται με την τσέπη. Σωστά? Λοιπόν, εντάξει, ναι, είναι έτσι. Απ' την άλλη όμως, υπάρχει και μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Αν ο πληθωρισμός τρέχει, για παράδειγμα με 15% είναι μια πραγματικότητα. Εάν, ακόμα χειρότερα δε, εάν τρέχει με 2 ή 3% όπως τρέχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, αλλά ξέρεις στο σούπερ μάρκετ τρέχει, συνεχίζει να τρέχει με 10%, επίσης είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Ε, αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία αφορούν τον άνθρωπο της καθημερινότητας. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορούμε να τα γνωρίσουμε, όχι. Είναι τροφή για αυτό που αποκαλούμε λαϊκισμό, Βεβαίω. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι είναι εκλογικευμένη τροφή ή μη εκλογικευμένη τροφή. Ε, εκεί που αρχίζουν οι συζητήσει. Μια και πήραμε το, το πολιτικό σκέλο τη συζήτηση, νιώθω ότι σαν ανθρωπότητα, τόσο σε κοινωνικό αλλά σε οικονομικό επίπεδο, περνάμε μια κρίση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η κρίση είναι κατάλοιπο τη πανδημία, δηλαδή προκάλεσε μια αναταραχή, ξέρεις, ήταν όλα σε ένα κουτί ζυγισμένα, στοιχισμένα και και το κάνει το κάνεις αυτό το πράγμα, έχει νεκατωθεί το, το puzzle, το λέγκο και τώρα προσπαθούμε να συναρμολογήσουμε τα κομμάτια που έπεσαν και δυσκολευόμαστε. Αυτό πώς το ερμηνεύεις, γιατί είναι κατάλοιπο από οικονομικά, από κοινωνικά, Δηλαδή, η παγκοσμιοποίηση πρέπει να περάσει μια κρίση, δηλαδή η σύμπλεξη των λαών. Είναι κλιματικό το πρόβλημα. Φεύγουν άνθρωποι από τι περιοχέ του για να πάνε σε καλύτερα κλίματα. Είναι όλα μαζί. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό και κατά πόσο ισχύει, Μήπω είναι μια εικόνα την οποία, η οποία προβάλλεται μόνο στα social media. Μήπω ο κόσμο δεν έχει αλλάξει και τόσο. Υπηρεαζόμαστε τόσο πολύ από την πληροφόρηση των social media και δημιουργείται στο μυαλό μα ένα κόσμο ο οποίο φαίνεται να αλλάζει. Αλλά στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τα δομικά χαρακτηριστικά των ε, κοινωνικών, θα έλεγα, και οικονομικών αλλαγών, νομίζω ότι τα δομικά χαρακτηριστικά ε, ή όπως τέλο πάντων αυτά αποτυπώνονται στην καθημερινότητα, θα τολμούσα να πω ότι δεν έχουν αλλάξει διαρθρωτικά ε, έχοντας υπόψη μας τις μεγάλες κρίσεις της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν μπορώ ξαφνικά να αναφερθώ στην κρίση της πανδημίας ως αυτή που τάραξε το Λέγκο και ξαφνικά εμείς έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Θα σου θυμίσω ότι το χρέος του Τρίτου Κόσμου το οποίο πάντα χαρακτηριζόταν ως μια βραδιφλεγής βόμβα δεν είναι κάτι καινούριο, ισχύει από το 1970 και μετά. Εξού και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα εργαλεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τα προγράμματα διαθροπτικής προσαρμογής και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά, για τα οποία μπορούμε να ανοίξουμε. Επίση, άλλη μια τεράστια κουβέντα, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι οι αναγκαστικέ μετακινήσει ανθρώπων, είτε λόγω ανθρωπογενών αιτιών βλέπει πολεμικέ σειράξει, είτε φυσικών καταστροφών βλέπει πλημμύρε, σεισμοί, καταποτισμοί, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει διαχρονικά. Οι κοινωνικέ και οικονομικέ ανισότητε δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει διαχρονικά. Δηλαδή η πολύ λίγοι πλούσιοι και η φτω... πάρα πολύ φτωχή είναι μια πραγματικότητα την οποία, ας πούμε, για παράδειγμα, οργανισμοί όπως είναι η Oxfam, ε, που εγώ το διάβαζα από το ξέρω, από πότε, ας πούμε, δεν είναι Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι, μια... είναι, είναι ζητήματα τα οποία... Ε, ε, είναι, είναι γνωστά και η δεν έχω ακριβώς ναι. τι έχει αλλάξει ε, έχει αλλάξει το εξής ε, μία, πολλά, από τα, πολλά από τα ζητήματα αυτά έχουν θα έλεγα εντατικοποιηθεί ε, η μετακίνηση δηλαδή τι σημαίνει αυτό η βραδιφλεγής βόμβα του χρέους του τρίτου κόσμου δεν σημαίνει ότι ήταν μια βόμβα η οποία θα έσκαγε και ε, όπου ξαφνικά η, φτωχοί ξέρω Αφρικανή θα κάνανε επίθεση με την έννοια της επίθεσης στη, στο, στη, στο βορρά, στον πλούσιο βορρά. Εντάξει, όχι. Αλλά οι ροές των μεταναστών έτσι, έχουν αυξηθεί, μάλιστα έχουν αυξηθεί γεωμετρικά και όχι αριθμητικά, και αυτό συνεπάγεται ότι η πίεση στις εσωτερικές οικονομίες των χωρών αυτών οι οποίες δέχονται αυτές τι μεταναστευτικές ροές έχουν αυτές οι πιέσεις έχουν αυξηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ που κέρδισε κέρδισε στις πολιτείες εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών όπου χαρακτηρίζονται από μεγάλα ποσοστά εργατικής τάξης. Ναι. Σωστά. Οι αλλαγέ στη Μεγάλη Βρετανία που συμβαίνουν, συμβαίνουν στο Λονδίνο ή συμβαίνουν σε εκείνε τι βιομηχανοποιημένε περιοχέ οι οποίε πλέον έχουν αποβιομηχανοποιηθεί και δεν έχουν προλάβει, δεν έχουν καταφέρει, δεν έχει σημασία την αυτό, αλλά να μετατραπούν σε μια νέα μορφή οικονομία με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με, όλες με όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα, βλέπε ροέ μεταναστών κτλ. Λοιπά, λοιπά Τελικά φτάνουμε σε ένα σημείο όπου υπάρχει ε, πας το πω, έντονος ο φόβος της ανεργίας για τους γηγενείς πληθυσμού και άρα η δημιουργία του φόβου θα έλεγα για την ροή αυτών των ανθρώπων. Ε, η, ο υπερπληθυσμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο Ξέρετε, ε, δεν το έχουμε αναγάγει σε ε, μέγα θέμα, αλλά είναι μέγα θέμα. Ε, αυτό Και στον... ορίζει ότι είμαστε περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη από ό,τι πρέπει. Ε, όχι, δεν θα το πω εγώ αυτό προ τώρα, δεν, δεν πάμε σε αυτά σε τα... Συγγνώμη. Σε σε λέω, λέω, τι... λέω, 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 λέω ότι υπάρχουν όμως, υπάρχουν όμως προκλήσεις οι οποίες προέρχονται από τον υπερπληθισμό. Δηλαδή, η κατανάλωση τροφίμων, για παράδειγμα... Η κατανάλωση πρώτων υλών αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελείω διαφορετικά επίπεδα με αυτό που ήταν πριν ξέρω εγώ, 30, 40, 50 χρόνια. Έτσι, πόσο δε μάλλον πριν 100 χρόνια. Άρα λοιπόν, αν λοιπόν αυτά τα φαινόμενα τα οποία επαναλαμβάνω υπήρχαν απλά τώρα έχουν εντατικοποιηθεί και έχουν ενισχυθεί αντιλαμβάνεστε ότι πλέον ε, ε, ενισχύουν και την αντίδραση στις κοινωνίες ε, και ο τρόπος λοιπόν που εκφράζεται αυτή η αντίδραση διαφοροποιείται άρα στο τέλος της ημέρας τα social media δεν είναι αυτά τα οποία ε, αναδεικνύουν ε, τα προβλήματα θα έλεγα με τέτοιο τρόπο τα που αλλάζουν συμπεριφορές κτλ. τα λοιπά τα προβλήματα είναι εκεί και τα ζούμε στην καθημερινότητά μας ναι το ότι βοηθάνε τα social media σε κάθε περίπτωση πολύ πιο εύκολα και με ταχύτητα να να αναδείξουν ζητήματα τα οποία μας απασχολούν θα συμφωνήσω μαζί σας αλλά τα προβλήματα εκεί δεν είναι εικονικά είναι πραγματικά έτσι Εμείς ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα Αν και αγαπώ τα μέσα κοινωνική δικτύωση, είναι και η δουλειά μα. αυτό εδώ που κάνουμε θα προβληθεί εκεί θεωρώ ότι αναδεικνύουν μια μη ρεαλιστική πραγματικότητα. Δηλαδή απροσανατολίζουν τον τρόπο τον οποίο προσεγγίζουμε τα πάντα τα οποία συμβαίνουν, δημιουργούν λαθασμένες εντυπωσίε και εδώ έρχεται να να παίξει και ρολό το ακαδημαϊκό κομμάτι δηλαδή έχουμε πλέον πως το λέμε ε, το τι σημαίνει γνώση, το τι σημαίνει ακαδημαϊκή γνώση έρευνα, και έχουμε βάλει ψηλά στο βάθρο ε, της μικρή διάρκεια βίντεο, τα οποία δημιουργούνται είτε από AI πλέον, είτε από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα κριτήρια, ούτε το background, ούτε και τη στοιχειώδη γνώση. Ωστόσο, ε, ψάχνω τη σωστή λέξη για να μπορέσω, α, ωστόσο, ε, υπερκαλύπτουν το τι έχει να αναδείξει η ακαδημαϊκή προσέγγιση των πραγμάτων. Δηλαδή η θεωρία, η γνώση, η ιστορία. Προηγουμένω μιλήσαμε για την πολιτική και την ανάδειξη των ηγετών. Πώ καθορίζουμε έναν ηγέτη του σήμερα, λέω τώρα, μιλώ για τι δικέ μα κοινωνίε, με αυτό που έχει περισσότερου ακολούθου στο Instagram, με αυτό που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία μέσα από το περιεχόμενο του. Και δεν δίνουμε σημασία σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν ουσία και βάθο. Αυτό είναι ο προβληματισμό μου και εμένα με ανησυχεί. Και ο λόγο που με ανησυχεί είναι ότι έρχεται ακόμη να αμφισβητηθεί και η πανεπιστημιακή γνώση. Δεν έχει ακούσει πρόσφατα. Δεν χρειάζεται ένα τυχείο να πετύχει. Δεν χρειάζεται αυτό για να κάνει καριέρα και μπορεί από μόνο σου μέσω Google, μέσω διαδικτύου να αποκτήσει τη γνώση και να καταφέρει ό,τι καταφέρει στη, ε, στη ζωή σου. Σου είπα πριν. Ε από τις πρώτες στιγμές της κουβέντας μας ότι το μεγάλο μου πρόβλημα με τα social media ε, δεν είναι η αναπαραγωγή της είδηση, δεν είναι η γρήγορη, με γρήγορε ταχύτητε διάχυσή τη, δεν είναι η ανάδειξη προβληματισμού ή η αμφισβήτηση. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Αυτό με προβληματίζει είναι το misperception το οποίο δημιουργείται, δηλαδή η λαθασμένη αντίληψη για ανθρώπου ενδεχομένω, για καταστάσει κλπ. κλπ. Γιατί ακριβώ δίνεται η δυνατότητα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε έναν εξ να ε, μπορέσει να σχολιάσει, να διαδώσει, να, ε, να. επικοινωνήσει. Να επικοινωνήσει κτλ. Θα σου πω, α πούμε, κάτι ήταν ε, αρκετά αστείο. Ε, θυμάσαι, νομίζω ότι όταν είχε, είχε πρωτοεκλεγεί ο Τραμπ, έτσι θυμάσαι την ιστορία αυτή, ότι ήταν από ένα χωριό, λέει, τη. Ε, δεν θυμάμαι ποιο χωριό της Κύπρου, ήταν λέει, ο, ο Τράμπα ο οποίο πέθανε λέει από τη γνωστή αρρώστια Μαλαζαβράγκα. <laughs> <laughs> Δεν το ξέρω αυτό. <laughs> Πε μου το. Λοιπόν, ε, άμα βάλει Μαλαζαβράγκα, Μαλαζαβράγκα Τραμπ στο αυτό, θα σου βγει όλη αυτή η ιστορία. Και είχαμε φτάσει στο σημείο ούκο λίγοι να, είναι, είναι έχουν πιστέψει, σωστά, να έχουν πιστέψει ότι ο Ντόναλτ Τραμπ, α πούμε, ήταν ο από την Κύπρο, α πούμε, και τα λοιπά, και ότι όντω πέθανε ο. Λοιπόν, εν πτώση, περιπτώσει, θέλω να πω λίγα λόγια αυτό έτσι, είναι και πόσα άλλα και πόσα άλλα φτάσαμε πλέον να μιλάμε για fake news φτάσαμε να μιλάμε για όλο αυτό το misperception θέλω να πω δηλαδή η λανθασμένη αντίληψη που δημιουργείται για ανθρώπους, πρόσωπα, καταστάσεις χωρίς να υπάρχει η σχετική πληροφορία, η υπόσταση της πληροφορίας, το περιεχομένου της είδηση, δηλαδή με λίγα λόγια και όλα αυτές οι, θα έλεγα οι, τα ζητήματα ε, τα οποία προκύπτουν στην πορεία και τα οποία δημιουργούν άλλου τύπου ε, και ε, κακές λαθασμένες εξελίξεις. Η αμφισβήτηση της γνώσης ε, για μας είναι ε, για την ακαδημαϊκή κοινότητα σε ένα μεγάλο βαθμό και το ζητούμενο. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό, γιατί μέσα από την αμφισβήτηση δημιουργείται η νέα γνώση. Και έτσι εξελίχθηκε. και έτσι ακριβώς εξελίσσεται η ακαδημαϊκή Υπάρχουν, κοινότητα και, λύπαν και λύπαν. Δεν είναι θέμα πρωτοκόλλου, ναι, μαζί σου. Υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχει θεωρητικά πρωτοβουλία. Υπάρχει τεκμηρίωση τη παραγωγή τη γνώση. Και αυτό το οποίο αμφισβητείται είναι η τεκμηρίωση τη παραγωγή τη γνώση. Και εξού και υπάρχουν και τα επιστημονικά περιοδικά και εκεί περνάει η αποκρίση αυτό που γράφει. Από δύο-τρει ανθρώπου οι οποίοι σου λένε: Ξέρει κάτι, τι είναι αυτό που γράφει, γιατί το γράφει κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά, και δεν αναφέρονται στο αν συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτό που γράφει, αναφέρονται στο, στον στο τρόπο με τον οποίο τεκμηριώνει αυτό που γράφει. Το πρόβλημα με τα social media είναι ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση. Αν υπήρχε τεκμηρίωση, και δεν μπορεί να υπάρξει τεκμηρίωση, να το πω διαφορετικά, έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι και το κρίσιμο της υπόθεσης. Ε, στην ακαδημαϊκή επιστημονική γνώση, η τεκμηρίωση είναι μέρος της διαδικασίας. Χωρίς τεκμηρίωση δεν χαρακτηρίζεται ακαδημαϊκή γνώση. Δεν χαρακτηρίζεται νέα γνώση. Στο αν συμφωνήσει ή όχι με την τεκμηρίωση που εγώ χρησιμοποιήσει, είναι δικαίωμά σου και είναι και το ζητούμενο και το καλοδεχούμενο. Έτσι ώστε να πα εσύ με τη δική σου, πλευ στη δική σου πλευρά, να δημοσιεύσει το δικό σου επιστημονικό ε, κείμενο, στο αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό, να αμφισβητήσει τη δική μου τεκμηρίωση, να χρησιμοποιήσει τη δική σου τεκμηρίωση και εγώ μετά να έρθω να αμφισβητήσω τη δική σου τεκμηρίωση και να συνεχιστεί ο επιστημονικό διάλογο τελικά προ όφελο τη ανθρωπότητα. Στη μεγάλη έννοια, στον γκραντέρ. έτσι; Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Ε, το misperception σου είπα από την αρχή ότι είναι η μεγάλη πρόκληση. Και δυστυχώ το misperception ε, μετά φέρνει ε, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω. Με την αποτύπωση τη συμπεριφορά, είτε ονομάζεται είτε είναι στην κοινωνία, είτε στην πολιτική, είτε στην οικονομία κ.ο.κ. Είμαστε σύνομοι, λίγοι σχεδόν. Άρα, έχει ε, γνώση και άποψη, ειδικά κατέχοντα ένα πόστο που βλέπει γενιέ ανθρώπων να πηγαίνουν και να έρχονται, αλλάζουν όντω οι, οι γενιέ των νέων ανθρώπων. Δηλαδή, αυτό το millennial gen Z. Βλέπει ότι υπάρχει μια μετάκληση ω προ το πώ προσεγγίζουν τη ζωή, τα θέματα. Ναι, Τι ναι, ναι. είναι ναι. το πιο βασικό χαρακτηριστικό το οποίο διαχωρίζει. Κοίταξε, την βλέπω, βλέπω, με την βλέπω, 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 θα σου πω. Βλέπω ότι ε, ο τρόπο που αντιμετωπίζουν οι διαφορετικέ γενναίε την ε, πραγματικότητα σε ορισμένα ουσιαστικά στοιχεία παραμένουν τα ίδια. Ε, αυτό που διαφοροποιείται και θα επανέλθω σε αυτό που είπα τώρα αυτό που διαφοροποιείται είναι η ένταση η ένταση της, 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 της υπόθεσης αυτής δηλαδή να σου πω διαφορετικά ανέμελος ήσουν ανέμελος ήμουν ανέμελοι είναι και τώρα σωστά ο τρόπος όμως και το περιεχόμενο της ανεμελιάς είναι αυτό το οποίο αλλάζει και η ένταση. Όχι, το, όχι η βάση του του, 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 αυτού του ποιοτικού χαρακτηριστικού. Βεβαίως είχαμε δυνατότητα τότε επίσης να γίνουμε, ε, το πω, να γίνουμε θύματα λανθασμένης πληροφόρησης. Σωστά? Ναι. Σωστά. Και αυτό μπορεί να μας έδινε να μας οδηγούσε σε λανθασμένες αποφάσεις και, λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, βεβαίως και ήμασταν αφελείς. Άρα η ανεμελιά, η αφέλεια, η, η, λήψη λαθασμένης πληροφόρησης ε, όλα αυτά ε, ήτανε, είναι, είναι ποιοτικά στοιχεία τα οποία είχαμε και στη δική μας γενιά, εσύ λίγο πριν και στη δική μου γενιά και στις σημερινές γενιές αυτό που αλλάζει είναι η ένταση αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών και ο τρόπος που εκφράζεται. εκφράζεται έτσι. Αλλά η βάση δεν νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό διαφοροποιείται. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο τρόπος που καλούμαστε να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε τις νέες γενναιές δεν αλλάζει. Αλλάζει όμως λόγω ακριβώς αυτής της έντασης. Δηλαδή δεν μπορούμε με τα ίδια εργαλεία να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τη γενεά των ανθρώπων που σήμερα έχουμε 55 ετών εσύ μπορεί να είσαι 45 ίσως Έλα. 41 με τον τρόπο που σήμερα θα πάμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε έτσι, τη γενιά των, 20 ετών. Είναι... Και είναι και κάτι το οποίο μας έλεγαν και οι γονείς μας. Yeah, η νέα γενιά έλεγαν. Yeah. Θυμάσαι? Πώς δεν είναι, θυμάμαι. Έχω διατελέσει και yeah. γραμματέας νέας γενιάς. <laughs> <laughs> την, ε, την Κύπρο τη γνώριζες και προτού έρθει μόνιμα. Ε, ξεκίνησα από σούπα τύχη αγαθή. Πότε ήρθε, πότε ήρθε Πρώτη φορά έχεις. σε επαφή με την Κύπρο ήταν το 2013. Φυσική επαφή. Mm. Ωραία. Πριν από αυτό, από mm. το 2013. Mm. Ε, δεν το 2013-2014. Περίεργε εποχέ για την Κύπρο τότε. Ε. Ε, πριν από τότε. Όχι. Όχι. Τι, άποψη είχε για την Κύπρο και του Κύπρου, Δεν είχα. Μηδέν. Mm. Καμία. Ναι. Από ποιο μέρο τη Ελλάδα κατάγεσαι, Ραφίνα. Α, λιμάνι. Ναι, και εγώ γεννηθεί και έχω μεγαλώσει. Έπαιρνα στο πλοίο, γιατί είναι Αθηνέα. Αισθάνες... Ραφινιώτη. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι Αθηνέο. Είμαι Ραφινιώτη. Ραφινιώτη. Ναι. Και ήρθε το 2013. Και στηρίζουμε και αότρε βιβλία Ραφίνα. Α, είναι η ομάδα του χωριού. Με βέβαια. Πιο μεγάλε ομάδε, συμπάθειε που έχουμε, α πούμε ότι λοιπόν, είμαστε και λίγο ΑΕΚ. Λίγο ΑΕΚ. Μια χαρά. Αθλητική ένωση ή Κωνσταντινοπόλε. Ναι. Είχα επισκεφτεί την, το γήπεδο ε, με αφορμή των τελικό του, του Ευρωπαϊκού και πέρασα σχεδόν μία μέρα στα Φιλαδέλφια για να, έτσι να πάρω λίγο τον παλμό και τη ζωή για χάρη ενό ντοκιμαντέρ που είχαμε βγάλει. Είναι, είναι μια περιοχή η οποία μυρίζει άεκ, φωνάζει άεκ. Εντάξει, το... κοίταξε. Εκεί είναι και περιοχές οι οποίε μάλλον υπάρχουν πρόσφυγε. Ε, δεν είναι δηλαδή μία τυχαία δεν, είναι τυχική, δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στην περίπτωση της ΆΕΚ και τη Φιλαδέλφια, αλλά δεν είναι μία τυχαία περίπτωση όπως ας πούμε για παράδειγμα το γεγονός ότι στη γενέτειρά μου στη Ραφίνα υπάρχει ο αοτριγλίας Ραφίνας υπάρχει για ποιο λόγο διότι ε, με τη μικρασιατική καταστροφή ε, ένα σημαντικό μέρο του πληθυσμού ε, αναγκάστηκε υποχρεώθηκε να μεταναστεύσει ε, λόγω ακριβώς από την τρίλια της Μικράς Ασίας και το καράβι τους μισούς τους άφησε στην νέα τρίλια Χαλκιδικής και, το άλλο, και τους άλλους μισούς τους έφερε ε, ε, πρόσφυγες οι άνθρωποι ε, στο, στη Ραφίνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εν κατακλίδη η αποκορύφωση του τι σημαίνει η στο νέο το γήπεδο. Το ένιωσα. Το ένιωσα και με τι επιγραφέ έξω και με τα ονόματα και με το σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική. Όπω και να έχει, ερχόμενο Κύπρο, τι. Ποιε ήταν οι πρώτε του εντυπώσει και κατά πόσον αυτέ οι εντυπώσει ισχύουν και σήμερα για του Κύπριου, την κοινωνία, την τη ψυχοσύνθεση του, κατά πόσον έχουμε διαφορέ με του Ελλαδίτε. Νιώθω ότι είναι μια κοινωνία η οποία είναι δυναμική, η οποία είναι εξωστρεφή, όταν λες δυναμική, δηλαδή, προσιορισμού το λίγο. Νομίζω δηλαδή. ότι είναι μια κοινωνία η οποία προσπαθεί να, λί... να βρει λύση τα προβλήματά της. Το δηλαδή... πιστεύεις αυτό. Ναι, βέβαια. Δεν θεωρώ ότι είναι μια κοινωνία η οποία είναι στατική. Και το γεγονός ότι δεν είναι μια στατική κοινωνία αποδεικνύεται και από το γεγονό ότι παρά τι κρίσει. Οι οποίε είναι τεραστίων διαστάσεων, έτσι, με αποκορύφωμα του. Το κούρεμα. Ε, όχι το 1974. Α, μιλάτε για. πιο πίσω. Ε, ναι, πάω δηλαδή. πιο πίσω, ναι, και μετά και μετέπειτα σε σύγχρονες κρίσεις οικονομικές κτλ. κτλ. Νομίζω ότι είναι μια κοινωνία η οποία προσπαθεί, προσπάθησε να βρει λύσεις, βρήκε λύσεις με τα προβλήματα πάντα που έχουν οι λύσεις που προκύπτουν σε εποχές κρίσης. Έτσι, δεν υπάρχουν οι τέλειες λύσεις, να το ξεκαθαρίσουμε. παρόλα όλα αυτά όμως εξελίσσεται πολλές προκλήσεις, πάρα πολλές προκλήσεις και εκ της και, της, και, λόγω της ιστορικής διαδρομής να πω έτσι, της, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της, ε, και της χωρικής ε, διάστασης που έχει ε, η περιοχή δηλαδή στην οποία βρισκόμαστε και, ε, και, το εθνικό πρόβλημα ναι αυτό είπα και αυτό ξεκίνησε από, την, από το μεγάλο θέμα ε, παρά λοιπόν τις προκλήσεις και, όλα τα, και τις πολυπλοκότητες ε, είναι μια κοινωνία η οποία κινείται προς τα έπρος, ε, και επιβιώνει. Έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά με τους Ρελαδίτες? Κοιτάξτε ε, Πέραν της γλώσσας της κουλτούρας. Δε, δεν είναι μόνο η γλώσσα και η κουλτούρα. Καταρχήν έχετε η Κύπρο έχει ένα τελείω ε, ε, διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει βοηθήσει. Είναι πιο ευέλικτο, είναι πιο άνοιχτο σε αφήνει να, ε, να είσαι ενεργός, να δραστηριοποιηθείς. Το επιχειρήν δηλαδή, αλλά δεν αναφέρομαι με την έννοια της επιχειρηματικότητας, το επιχειρήν γενικά ως ανθρώπινη δραστηριότητα, σίγουρα είναι πολύ πιο ε, έντονα ε, υποστηρικτικό στην Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την Ελληνική Δημοκρατία. Ε, το μεγέθο παίζει ρόλο? Σίγουρα. Διαφορετικά κινήσεις σε έναν χώρο ε, 600-700 ανθρώπων, διαφορετικά σε έναν χώρο Δεκατομμύριο ανθρώπων, είναι ένα τελείω διαφορετικό πράγμα. Ναι. Το βλέπεις να είναι η μόνιμη σου βάση η Κύπρος ή... Τι είχε αγαθεί. Πάλι. Δεν, 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 Έχει φέρει και την οικογένειά σου εδώ. Όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Τους άφησες γραφείνα. Ε, ε, κοίταξε, ε, 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 να σου το πω διαφορετικά. Δεν νιώθω την Κύπρο ε, 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 εξωτερικό, ξέρει. Ναι. Δηλαδή κατάλαβα είναι. Ε, είναι ε, μια ναι. επέκταση, ακόμη ε, μια ναι, ένα νησί ναι, τη Ελλάδα. Ναι, ναι, που... Εντάξει, δεν θα πω νησί τη Ελλάδα. Γιατί... Ε, Όπω η Κρήτη για παράδειγμα. Ε, ναι, δηλαδή. Κοίταξε, θα κείραξε, μπορούσε η βάση σου να τα συγκρίνει. Θα σου πω. Ε, καταρχήν μιλά με έναν άνθρωπο ο οποίο ε, τα αεροπλάνα είναι η δεύτερη φύση του. Εντάξει. Ε, να ε, το πω. Ε, το μεγάλο μου πρόβλημα με τον κορονοϊό, ξέρει, επειδή έμεινα εδώ, δεν ήταν ο κορονοϊό ε, που λέμε ήταν το γεγονό ότι δεν άκουγα αεροπλάνα να πετάνε. <laughs> δηλαδή εκεί ήταν το πρόβλημά μου εμένα. Δεν ήταν δηλαδή ότι έπρεπε να μείνω στο σπίτι ή ξέρω εγώ τι άλλο. Α πούμε, η πάφο είναι πανέμορφη έτσι αλλιώ. Οπότε είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μεγάλε βόλτε και να περπατάμε και ξέρω εγώ τι άλλο. Πούμε. Οπότε ήταν, ήταν, πάρα πολύ καλά. Ε, εννοώ το να είσαι στην πάφο σε μια περίοδο εγκλισμού δεν, νιώθησε, δεν νιώσαμε έγκληση στην πάφο. Εγώ τουλάχιστον έτσι. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημά μου ήταν ότι δεν είχα ένα πλάνο να κινηθώ. Ε, οπότε, ξέρεις, όταν έχεις 10 πτήσεις από τη Λάρνακα και πλέον καθημερινή πτήση από την Πάφο στην Αθήνα ε, και τη Θεσσαλονίκη, ε, δεν νομίζω ότι. Ναι. Πάβει ε, να, είναι, ε, μια πάβει να είναι μια άλλη χώρα. Δηλαδή, οκ. Okay, Μπορεί κάθε μια. Ακόμα και Σαββατοκύριακο που λέει ο λόγο, να είσαι στο σπίτι σου. Αν εξαιρέσουμε το γεωπολιτικό κομμάτι, τι προοπτικέ. Εξέλιξη θα μπορούσε να έχει ή πιθανόν να έχει η Κύπρο, και όταν λέω να ξεριζούμε το γεωπολιτικό κομμάτι, δηλαδή να μην αρχίσουμε να λέμε για το φυσικό αέριο και τέτοια. Πέραν τούτου, τι προοπτικέ εξέλιξη έχει η Κύπρο σαν χώρα. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την ερώτησή μου για το πού μπορούσε να κατευθυνθεί η νέα γενιά, να ασχοληθεί με ποιου κλάδου, να ασχοληθεί με ποιε θεματικές ούτω ώστε να πάρουμε τη χώρα. Παρόλο που έχει να χειριστεί και το εθνικό πρόβλημα, που στο τέλο τη ημέρα όλα καταλήγουν εκεί, καλό ή κακό, ωστόσο έχει και μια παράλληλη ζωή, δηλαδή να δει την καθημερινότητα να εξελίσσεται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα. Δηλαδή, θετικά το ναι. όρο μέτωπα, έτσι. Ε, ενώ αναπτυξιακά μέτωπα και αναπτυξιακοί πυλώνε οι οποίοι ξεπερνούν τον τουρισμό. Γιατί σίγουρα ο τουρισμό παραμένει να είναι η βαριά βιομηχανία, αλλά είναι και η ευάλωτη βιομηχανία. Ε, και, αυτή είναι και αυτό είναι και ας πούμε, το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Ε, άρα λοιπόν το ζητούμενό μα είναι ότι ε, σίγουρα έχουμε τον τουρισμό. Βεβαίω έχουμε. Άλλε μορφέ τουρισμού, τι οποίε πρέπει σοβαρά να σκεφτούμε πώ μπορούμε να αναδείξουμε και πώ μπορούμε να αναπτύξουμε. Για παράδειγμα, ιατρικό τουρισμό. Ε, Κοιτάξτε, ιατρικό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό, αθλητικό, αθλητικό. τουρισμός, τουρισμό, γεωργικό τουρισμό, τη υπαίθρου τουρισμό. Μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα. Α πούμε, η Κύπρο έχει μια πανέμορφη ύπεθρο ε, που νομίζω μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, για, γιατί το λέω αυτό, Διότι αυτή τη μορφή ο μαζικό τουρισμό ο οποίο λογικό είναι να επικρατεί, έτσι όπω επικρατεί και στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ισπανία και βλέπουμε τη αντιδράσει τώρα τελευταία, έτσι, Μαγιόρκα, Βαρκελόνη κλπ Ναι, περίεργη. Ε, είναι, 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 πριν, εντάξει, πριν. Εντάξει, εντάξει, είναι, είναι μια πρόκληση, διότι ε, σίγουρα είναι και θέμα διαχείριση, όπω είπα πριν σε άλλο κεφάλαιο τη συζήτηση μα, φυσικών πόρων κλπ, κλπ. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητηθούν σοβαρά, αλλά σίγουρα όμω ο τουρισμό παραμένει βασικό πυλώνα. Προβλήματα στις... που δεν μπορεί το AI να λύσει. Βασικό πυλώνα, ακριβώ. Βασικό πυλώνα τη βιομηχανία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σημαντική είναι η κουβέντα που έχει αναπτυχθεί για την Κύπρο ω ε, ε, χώρο ως hub ε, ε, προσέλκυσης φοιτητών από τρίτες χώρες. Ε, νομίζω ότι εκεί ε, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Όταν λέμε τρίτες χώρες δηλαδή. Κοίταξε, αναφέρομαι εκτός Κύπρου και Ελλάδος. Τι θα ήταν έτσι. ιδανικό. Ελέγχο Κύπρου και Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι. Ε, και εκεί πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί πρέπει να βλέπουμε να δούμε λίγο τον αριθμό των πανεπιστημίων που δημιουργούνται στην Κύπρο, να δούμε τη διασφάλιση ποιότητα τη μαθησιακή διαδικασία. Και δηλαδή, ε, διακαθορίζεται και από ποιου φέρνουμε. Ε, σίγουρα, αλλά καθορίζεται επίση και από το είδο των Ιδρυμάτων που δημιουργούμε. Ε, έτσι λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ε, να πω ότι ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ποιοτική διαδικασία. Έχουμε μια νέα πραγματικότητα στην Ευρώπη, είναι οι Ευρωπαϊκέ Συμμαχίε Πανεπιστημίων, τα European University Alliances. Έχουν δημιουργηθεί και χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 64 Ευρωπαϊκέ Συμμαχίε Πανεπιστημίων. Ε, σε μία εξ αυτών συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Νεάπολη Πάφο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό. Τι τελευταίε δύο εβδομάδε ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των τελευταίων 14 συμμαχιών. Άρα ανήκουμε, υπάρχουν λοιπόν κυπριακά πανεπιστήμια, 7 για την ακρίβεια, τα οποία ανήκουμε σε ευρωπαϊκέ συμμαχίε πανεπιστημίων. Αυτό είναι μια, θα έλεγα, ποιοτική γραμμή που δίνει μια διάσταση σε αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε, δηλαδή να καταστήσουμε την Κύπρο hub προσέλκυση φοιτητών τριτών χωρών. Ε, είναι ένα δεύτερο πυλώνα. Σίγουρα ξέρω ότι πολύ καλά ότι δουλεύεται ο πυλώνα τη. Ε, της προσέλκυσης εταιριών που είναι σε ενεργοποιημένες σε ζητήματα τεχνολογίας και bio καθώς και υπηρεσιών χρηματοοικονομικών αλλά όχι των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που γνωρίζαμε στην Κύπρο πριν 15 χρόνια, Έτσι, μιας νέας πραγματικότητας Άρα λοιπόν εκεί μπορούμε να δούμε επίση ζητήματα δηλαδή προσέλκυση εταιριών που συνδέονται με τη τεχνολογία και με την βιοεπιστήμη ε, και ούτω καθεξής. Ε, νομίζω ότι αυτοί οι τρεις πυλώνες που, 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 σας ανέφερα νομίζω ότι είναι πυλώνες οι οποίοι ε, ε, ήδη δουλεύονται και χρήζουν όμως περαιτέρω ενίσχυσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών και λήψης αποφάσεων για να προχωρήσουμε μπροστά. Το επίπεδο τη πολιτική στην Κύπρο, πώ το κρίνει. Παρακολουθεί. Ε, παρακολουθώ με την έννοια ότι αφού είσαι εδώ. Έχει και επαφέ. Λογικά, αν πριν ήταν σε πανεπιστημίου, φαντάζομαι έχει και επαφέ με. Ε, εντάξει. Ε, κοιτάξε, ε, ε, θα προσπαθεί να είσαι διπλωματικό. Εγώ βλέπω. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω θέμα να είμαι διπλωματικό. Νομίζω ότι ό,τι ανέφερα πριν γενικότερα για την. Ε, Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή ή για την Κύπρο. Ο κόσμο είναι αποφασισμένο, όπω και στην Ελλάδα, τιμωρεί. Βλέπω ότι και η πολιτική συμπεριφορά και στην Κυπριακή Δημοκρατία ε, τίνει προ αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ο κόσμο πλέον αξιολογεί τη δική του καθημερινότητα, ε, που όμω, επαναλαμβάνω, έχει αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγηση. Σα είπα κάποια εξ αυτών πριν. Παράδειγμα, η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αγνοήσει. Τι να κάνουμε τώρα. Ε, έτσι. Ο κόστο ε, ενέργεια. Όλο αυτό. Ναι, αυτό. Τροφή μου. Λοιπόν, ακριβώ. Άρα λοιπόν βλέπω ότι όπω και στην ελληνική δημοκρατία ο κόσμο τιμωρεί και γι' αυτό βλέπει κόμματα που είχαν κάποτε 45%, σήμερα να έχουν 5 ή 10%. Βλέπει επίση μεγάλε διαφορέ που κάποτε ήταν άγνωστε. Δηλαδή το πρώτο κόμμα είχε ξέρω, 40, το δεύτερο είχε 35. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Μπορεί η διαφορά από, την, από τις ευρωεκλογέ στις εθνικές εκλογές, ακόμα και αν είναι σε τρεις μήνες μέσα, να έχουν δέκα μονάδες διαφορά. Άρα αυτό σημαίνει ότι πλέον η τιμωρητική λογική του πολίτη είναι αυτή που αρχίζει να, να λειτουργεί. Νιώθω, ότι προ αυτή την κατεύθυνση κινείται και το εκλογικό σώμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, έχουν κατακρεουργηθεί οι παραδοσιακέ πολιτικέ δυνάμει. Εντάξει, δεν θα λέγαμε κατακρεουργηθεί. Ε, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Μιλάμε τώρα για απώλεια 30% εκλογικού ποσοστού. Οκ, okay, εντάξει. Δε, κοίταξε, δεν θα λέγαμε κατακρεουργηθεί. Ε, θα έλεγα ότι. Ε, ε, ξέρεις, το, να, δεν, το, να, πάμε στην, στην άλλη πλευρά. Θέλει, 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 πολύ χρόνο και σου είπα ότι τα misperceptions είναι επίση ένα πρόβλημα και έχουν κοντά ποδάρια. Εάν δηλαδή προκύψουν. Αν δηλαδή. Ενδεχομένω. Μπορεί να, να επανέλθουμε στι παραδοσιακέ, να το πω έτσι, δυνάμει, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, με πολύ πιο όριμο τρόπο, αλλά και ε, αντίστοιχη αντανάκλαση των πολιτικών δυνάμεων στα αιτήματα έτσι, και στον τρόπο ε, αντιμετώπισης των ετοιμάτων αυτών σε σχέση με τους πολίτες. Ναι. Άρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι η ορίμανση του πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τους κομματικούς σχηματισμούς, αλλά περιλαμβάνει και την ίδια την κοινωνία, η ορίμανση μπορεί να προέλθει μέσα από αυτήν ακριβώ τη διαδικασία την τιμωρητική, ναι. να πω έτσι. Φιλτράρισμα. Πω. Ο, πες το πως αν Ανακα... ναι. επαναπατριάσει, μπορεί να είναι μια τέτοια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει και 5 χρόνια και 10 χρόνια και 15 χρόνια. σω είναι μια κρίση την οποία χρειάζονται τα κομμάτια. Ενδεχομένω. Για να επαναπροσδιορίσουν το που στέκονται στην κοινωνία και το πόσο κοντά είναι στον άνθρωπο. Ξέρει, μέσα στο μυαλό μου έχω και άλλα πολλά θύματα να αναπτύξουμε, αλλά δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Έχουμε φτάσει σχεδόν τι δύο ώρε ευελπιστώ πρώτα να σου άρεσε εσένα η εμπειρία αυτή και η γνωριμία μας και κατά όσοι μας είδαν και όσοι μας άκουσαν εγώ θα ευχηθώ καλή ακαδημαϊκή χρονιά καλά. πρόοδο, εξέλιξη και υγεία τα φυγιά μας στην όμορφη Πάγο εκεί που θα περάσω και τις διακοπές μου τέλει, κάθε τέλει. χρόνο και στο Επανειδήν εγώ σε ευχαριστώ Χάρηκα πολύ, πολύ. ήταν χαρά μου να είμαι εδώ και, και, να, να και να μοιραστώ μαζί σου όλες αυτές πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις, ιδέες και εγώ πέρασα όμορφα και θα ξαναγράψω. Μια χαρά. Σε καλά. Να σε καλά. Να πολύ. Να